πανέμορφο. Άντε να σε δω τώρα σήμερα χωρίς γυαλιά. Το δίσεξα Μαρτίν, τραγικός. Ουγγανδρός. Δώσε 10 ευρώ. Να πάρω. Όχι. Πάμε, την κάναμε μάγκαρε, φίλε. Έχουμε μαζί 5 ζευγάρια στο σπίτι. Και έχουμε και Αντώνη Δημητριάδη, δηλαδή Έλληνες. Πώς τα ξεχνάς. Καταρχάς, είναι τα πρωινά που μπαίνοντας θέλω εγώ προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη από φίλο ραδιοφωνικό παραγωγό που του κλέβουμε σήμερα το σήμα. Και πολύ είμαι σίγουρος το καταλάβατε, είναι σαν να ακούτε άλλη εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο. Αλλά είναι φίλος και θα καταλάβει. Κυριάκο, καλημέρα. Έχει τύχει όμως το κάνω προσεκτικότητα την εκπομπή που κάναμε, το κομμάτι να πέσει μια εκπομπή, ρε φίλε, όπου και περθεί το μυαλό πηγαίνει εκεί. Τι μένει στον κόσμο στο μυαλό, ε. Βρε, έχω πάρει τηλέφωνο. Έχω πάρει τηλέφωνο στον Θανάση, τον Νικολίπ, τον άλλον. Και του λέω τι κάνει, του βάζει. Ο δικό μα το βάζε σε μια εκπομπή. Σε ραδιόφωνο Πανελλήνιας μετάδοση. Ναι, 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 ναι. Έχω πει για τον Θανάση. Και του λέω ρε, εσύ με του καλέει. Ναι, έχει δίκιο λίγο. Λέω το βάζει αυτού. Λέω με τρελάνει. Άσχετη. Ο Κυριάκο είναι, θα καταλάβει, δικό μα. Και θεωρώ ότι είμαστε δικοί του. Κυριάκο, sorry, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα. Μην βαρά. Για το Disconnect the World, αλλά τι να κάνουμε. Δίνουμε και εμεί, επειδή λατρεύουμε όπω και εσύ του Vodka Juniors και δίνουμε και προσκλήσει σήμερα, γι' αυτό και μπαίνουμε έτσι. Σωτήρη Δασκαλάκη στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου τη καρδιά σου. Με όμορφες ιστορίες, να μας λέει εδώ πριν από λίγο, με Μάκη Μανάβη. Για τον οποίο ευχόμαστε να πηγαίνουν όλο καλά, έτσι. Ωραία. Ολόψυχα για τον Μάκη τον Μανάβη, εννοείται. Που όπορευε, σήμερα ό,τι βγάλω παιδιά εκπομπή, χωρίς τα γυαλιά, έκανε ένα λάθος. Αφού πήρα τα άλλα, μου λέει και η Μαριλίζ, άστα εδώ μόνιμα. Αλλά φοβάσαι, εδώ πέρα. Τι. Αλλά κλέβουν τα πάντα εδώ. Κλέβουν. Λοιπόν. Δεν ήθελα να το πω. Στο πήρε την μπουκιά από το στόμα που λένε. Γιατί χθες το Σωτήρι. Τι. Όταν το είπες. Όχι, με πού. Α, νόμιζα να συγγνώμη. Πάντα το Σωτήρι κοιτάω. Εντάξει, εντάξει. Μπάρδακα. Ωραία, ωραία. Αδέρφια, θα δώσουμε τους διαγωνισμούς. Μπαίνουμε σπιντάτα δυνατά με Vodka Juniors σήμερα με τεράστιο κομμάτι. Για μένα είναι μία από τις 2-3 πιο αμερικάνικες μπάντες της Ευρώπης, ξεκάθαρα. Εδώ και πολλά χρόνια η Vodka. Αφού πρώτα πούμε ότι στις 11.30 με 12 περίπου Ελλάδος υπάρχει σύσκεψη στην UEFA. Εννοείται, εξυπακούεται προεξέχοντος του Θόδωρου Θεοδωρίδη για να περάσουν στον ημιτελικό. Της διοργάνωσης Champions League για να περάσουν στον ημιτελικό και οι δύο ομάδες της εψεσινής βραδιάς. Και όταν λέμε της εψεσινής βραδιάς, καταλαβαίνετε ποιες εννοούμε, έτσι. Δεν λέμε τις απάτες ποδοσφαιρικές. Μιλάμε για το πραγματικό, για το αληθινό ποδόσφαιρο, το αδιανόητο ποδόσφαιρο, τα διαγράφω όλα. Το βρετανικό ποδόσφαιρο που είδαμε χθες, το οποίο το παρενόχλησε μόνο ο Τούρκος διαιτητής κάποιες στιγμές. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Από την εψεσινή βραδιά του Champions League. Περιμένουμε από το εψεσινό μάτς του Ηρακλέους εντυπώσεις. Σήμερα δόξα πόντου Απόλλων, δόξα δωρά μας Απόλλων πόντου, τηλεοπτικό αδικαλώς είναι αυτό. Έχει ψωμί, έχουμε και quiz Opticon Express από την εψεσινή βραδιά για να συμμετέχετε όλοι. Μία μουσική ανάσα και δίνουμε διαγωνισμούς. Ας να ακουστεί το Fuck the World, άστο. Έτσι, αφού βρίσανε, ας τους αφήσουμε τώρα να ξεσπάσουμε. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή και οι δύο διαγωνισμοί. 4 διπλές προσκλήσεις, 2 συν 2, για το 6ο Inedit Festival, για την πανέμορφη ταινία «Εγώ και ο ίσκιος μου», ένα ταξίδι στην αναζήτηση του Νίκου Παπάζογλου, ως άνθρωπο και ως μουσικό, μια πολύ πολύ ωραία ταινία διάρκειας 100 λεπτών, «Εγώ και ο ίσκιος μου», ένα ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου, ταξίδι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο αγαπημένο του νησί, στο οποίο είχε και την βάση του σε πολλές μέρες το χρόνο. Την Ίδρα. Ό,τι να είναι. Σε βοηθάω. Την Αμουλιανή. Δεν είναι νησί. Δεν είναι νησί. Αν και μου αρέσει η Αμουλιανή. Σε μέρα 81 ώρες μήνα, ναι. Σε βοηθάω, δωδεκάνησα. Δωδεκάνησα. Δεν πάει το μυαλό. Και αρχίζει από νη. Δεν θυμάμαι. Νήσυρος. Συγγνώμη, στο είπε αυτός. Όχι, δεν το κοιτάω, αφού πως το βάζει. Στο είπε ο δασκαλάκι. Όχι, ρε, χαζέ. Το είπες έτσι. Υποκλίνομαι. Σωτήρη, το είπες την αλήθεια. Μπράβο, τέλος. Υποκλίνομαι. Άλλο, συνέχισε. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Άλλο. Λοιπόν, και δύο διπλές. Είναι άμα το έχεις αγώ. Αν το έχεις, το έχεις. Ναι. Χθες τι είπε, το Σικάγο, ναι, το Σικάγο. Τα κάψα όλα. Το οποίο το είπε. Όχι, δεν το εντάξει. Μα σε ρωτάω. Μην το στα χαλάμε. Μα απευθύνω σε ρωτάω. Μα είσαι ικανοσύνη να με ρωτήσει και να πει και το χάλασε. Όχι, φίλε. Όχι. Αυτό με το Σικάγο είναι αδιανόητο, ε. Ναι, πολύ το λένε. Ναι. Καλημερίζω τον Γιώργο και τον Χάρη, πατέρα και γιο, παοξίδε. Ο Χάρη μένει εκεί,
Είχε τρελή εμπειρία ο Γιώργος. Έπαθε σοκ ο πατέρας του, το πήγαινε να το δει. Πριν περίπου τρία, μου τα είπε. Πριν περίπου 2,5-3 χρόνια. Μου λέει Μάρια, αδιανόητο. Μα και η περιοχή τη Τριανδρία εκεί που είναι το Καφτατζόγλου, το μικρό Σικάγο, έτσι το λένε. Ναι, αλλάζει πολύ. Αφού σου φυσάει συνέχεια στο Καφτατζόγλου. Άλλο. Φυσάει. Σε το λε. Εδώ κρύο. Δεν πάζει από παντού, πιστεύω. Φίλε, μα λέγανε οι Άγγλοι τη Λίντ. Μιλούσα με του Άγγλου. Στο φιλικό. Με το σινιόρι, ένα-ένα. Συγγνώμη, παιδιά, γιατί στο κέντρο έχει καλοκαίρι. Κανονικά είχαν παγώσει Άγγλοι, Βόρεια Αγγλία, Λίντς, με κοντομάνικο και ήταν έτσι, με τα χέρια στις τσέπες. Άντε, το ζητάμε του χρόνου. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Πρέπει να ήταν απίστευτο. Ξανά, ομορφιάδες, ομορφιάδες. Ευτυχή το λέει. Παλιά πολύ, που δείχνει από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Για ποιο έλεγες για αυτό τον Γιώργο? Σε μισή ώρα, λέει, τα νεύρα μου γίναν σμπαράλια. Ξαφνικά φυσάει, ας πούμε. Σε μισή ώρα άλλαζε ο καιρός, χάζεμα. Βλαμενιά. Είχα γίνει, λέει, τις 5 πρώτες ώρες. Στην Αγγλία γίνεται αυτό το πράγμα. Βρε άλλο τώρα, αλλαγή καιρού, έτσι το Σικάγο είναι. Ξέρεις τι λέει το ρητό? Τι λέει? Αν είσαι στο Σικάγο και έχεις βαρθεί τον καιρό, κάνει υπομονή. Μισή ώρα. Σε 5 λεπτά θα αλλάξει. Ναι, ρε. Ναι, το έχει... Αυτό σίγουρα είναι δικό του. Άντε, ψάξε βρε. Όχι, ρε. Ρητορίση είναι για το Σικάγο. Ναι, λέω ότι υπάρχει. Ρίση, ρητό για το Σικάγο, ρε. Έχει, ναι. Μακάρι το έλεγα εγώ αυτό. Έχει ρίση για το Σικάγο. Τέτοια ποσεριά. Ρίση για το Σικάγο. Α, ρίση, ρίση. Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές για το ντοκιμαντέρ για τον Νίκο Παπάζογλου αύριο 8 η ώρα στο Ολύμπιον και δύο διπλές για την ντοκιμαντεράρα. Και το λέω αυτό επειδή το είδα. Ένα σκύλο που τον έλεγαν χρήμα. PJ Harvey. Ένα πανέμορφο ντοκιμαντέρ. Η PJ Harvey με τον φωτογράφο Σέιμους Μέρφι ταξιδεύουν στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν και στην Ουάσιγκτον, μιλώντας με κατατρεγμένους του κόσμου, με απόκληρους της ζωής. Γυρίζουν στη βάση τους στο Λονδίνο, σε ένα πραγματικά υπέροχο στούντιο. Λόντρα. Και όλες αυτές οι εικόνες γίνονται λέξεις και τραγούδια. What? Υπέροχο ντοκιμαντέρ, A Dog Called Money. PJ Harvey, παρένθεση. Έτσι. Δύο διπλές για το ένα. Δύο διπλές για το άλλο. Και τα δύο αύριο Παρασκευή, 10 η ώρα, PJ Harvey στο Olympion. Και δύο μονές για το πάρτι. Αυτό δεν είναι live, είναι πάρτι. Με Vodka Juniors, λατρεμένους και θεούς Vodka Juniors. Λατρεμένους Σαλονικής Bad Movies. Ενωμένης Punk Δυνάμεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και τους Bone Crack, τους πιτσιρικάδες, από τους οποίους είχα την τιμή να φιλοξενήσω πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο στο στούντιο. Την τραγουδίστρια και κιθαρίστρια του, την. Τώρα κολλάω, τη Λία, αν θυμάμαι καλά, ζητώ συγγνώμη, ρεσί. Που είχε ένα μαγικό δίωρο εδώ πέρα η κοπέλα και μας τραγούδισε και ακαπέλα κτλ. Ανοίγουν αυτή την συναυλία. Δικαιώνομαι στην ουσία, γιατί για τους Bone Crack είχα μιλήσει περίπου πριν 1,5 χρόνο. Είναι πιτσιρίκια, το μέλλον λαμπρό μπροστά τους, καθαρά αμερικάνικος ήχος. Είναι τιμή βέβαια που ανοίγουν τους Vodka και τους Bad Movies. Θα γίνει τρελό πάρτι, είναι σχεδόν ήδη sold out. Ευχαριστούμε τη Love Light και τα παιδιά του Χρήστο και τον Γιώτη, που είναι και σταθεροί ακροατές μας στην ουσία, που μας δίνουν έστω αυτές τις δύο μονές προσκλήσεις για live, στο οποίο ούτως ή άλλως θα μείνει απ' έξω ο κόσμος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οπότε για ΠΑΟΚ δεν δίνουμε, έτσι. Όχι, τέλος. Ωραία. Όπως πρόβλημα τον κύριο ήδη. Ωραία. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις live ή φεστιβάλ και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Μουσική ανάσα και δίνουμε quiz Opticon Express. Πριν δώσω το quiz, σκάπε υπάρχουν. Οι ΣΚΑΠΕ ή σε γατώνει, έρχονται. Στο θυμίζουν αυτοί λίγο έτσι. Έρχονται στο Street Mode Festival. Έχουν πολύ γυφτιά, ευτυχώς η Βόλκα είναι καθαρά Αμερικάνοι. Έχει λίγο το κάτι, σαν punk προσέγγιση, εντάξει, αλλά ναι. Τους γουστάρουν. Καλημέρα. Καλημέρα που λένε καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη σφαλιάρα μου είπανε να σου ρίξω. Ναι. Τώρα στο Ρετζινάδικο. Ναι. Να μην μιλάς, λέει, για τον κινηματογράφο, πέφτει σε άσχετος, ναι. Μας ενδιαφέρει. Χαιρετίσματα στο Διογέννη το Παοξάκι που έκανε αυτή τη σωστή κριτική στην εκπομπή μας. Ωραία. Ναι. Έχω άλλο όμως 30.000 για σφαλιάρες σε σένα και για το τι θέλω να μιλάω. Δεύτερη. Μην πονέσει πολύ. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πάει ο ενδός μας. Γιατί με έκραξε ο Κόλκας χθες? Μου λέει τον έχετε ροντοβλάκα και λέει. Καλά, ο άλλος λέει πέρα βρέχει, δεν έχει ιδέα του. Εσύ λέει δεν διαβάζει. Τι έγινε με τον Μαϊντάνο που μεγάλη κολουτούμπα τιμωρία αυτά λέει. Λέει αυτό κάνει την πάπια. Πες το δεν εσύ, λέει. Κάτι κάποιο. Δεν ξέρω τι λέει. Δικά του. Αυτό σα σκέφτεται. Μου τα είπε ο Κόλκας. Μου τα είπε ο Κόλκας. Ό,τι λέει έχει δίκιο. Σε χαρακτήρισε βλάκα. Εγώ λέω όχι, βλάκα του Χρύσανθο. Άστε μου, λέει, σε παρακαλώ πολύ. Ό,τι λέει έχει δίκιο. Μπράβο. Σε ό,τι λέει έχει δίκιο. Έτσι είναι η σύνταξη. Ναι. Ισικά πέρα τον Παπαναγιώτη ή Street Mod Festival ή τώρα Ιούνιο θα σε γελάσω. Ωραία, σκύλε, μπράβο. 99% Street Mod Festival Σεπτέμβριο, το τρίμερο. Που είναι απίστευτο. Στα παιδιά που το κάνουν είναι αυτοί που κάνουν τώρα του Βότκα. Ωραία. Από αυτούς που το κάνουν. Θες σε quiz. Λοιπόν, με αφορμή τη χθεσινή βραδιά, quiz
Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει αυτό. Δεν με νοιάζει αυτό. Μη στείλετε, δεν είναι για τα γυαλιά. Θέμα είναι ποδοσφαιρικό. Να βάλουμε μια μέρα και ένα θέμα ποδοσφαιρικό αγωνιστικό. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Ή Φιρμίνο, πώς είναι τέλος πάντων. Φιρμίνο. Θα το μάθουμε στο τελικό στη Μαδρίτη. Θα το γράφει ξεκάθαρα. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Ο αδερφός του Δημήτρη Λιμιού. Ναι. Δεν υπάρχει, την αδέρφια δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκάθαρο. Πρέπει ο Λιμιός να ψαχθεί να πάρει κανένα φράγκο. Εντάξει. Γιατί ο άλλος έχει λίγο περισσότερο νομίζω. Τι κάνει καταπληκτικά, υποκλίνομαι, το έχει δουλέψει πολύ, ειδικά τελευταίους δύο μήνες. Στο κομμάτι του παιχνιδιού του, έτσι. Δεν λέει ούτε σε εγκομενικά, ούτε σε κουτσομπολιά, ούτε στο πώς ντύνεται, ούτε στα δόντια του, τα οποία το έχω πει το κάνει, τα κάνει με μπλάνκο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα δόντια του είναι με μπλάνκο. Τι κάνει καταπληκτικά, υποκλίνομαι, πρέπει να διδάσκεται αυτό που κάνει ο Φιρμίνιο καθημερινά σε όλες τις ακαδημίες του κόσμου. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τι κάνει, ειδικά εδώ και δύο μήνες, νομίζω ότι το έχει τελειοποιήσει. Μοιράω καθαρά αγωνιστικά, έτσι. Ούτε πλακακάν, ούτε ρονεύμα, ούτε χωδοκάν, ούτε πανηγυρισμού, ούτε καραγκιουζιλίκια τύπου. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Καθαρά αγωνιστικά. Σαφώς και το διδάσκουν προφανώς. Αλλά πρέπει επιτακτικά να διδάσκεται. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Και το κάνει ο Φιρμίνιο τέλεια, ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες. Τι παλιά, είναι αυτό. Πιο παλιά το έκανε. Το έκανε. Τους τελευταίους δύο μήνες. Τους τελευταίους δύο μήνες. Για τώρα, κάτι, το βλέπουμε τώρα σήμερα. Να δω πόση μπάλα βλέπετε. Το βλέπετε όλοι. Τι κάνει. Μπράβο, μπράβο. Που κάνουν, το κάνουν γκασμαδιές εκατομμύρια παίκτες στον κόσμο. Το είδα και χθες στο Ηρακλής Τρίκαλα. Στο 90 φέρε και λύσατε, μπράβο. Στο 95. Στο 95, απίστευτο. Πόσο θα σηκώσω, απίστευτο παιχνίδι. 5 και πολύ δικαιολογημένο. Και 6 μπορούσε. Και 6. Αλλά 5 σίγουρα έπρεπε και τα έδωσε. Εγώ έλεγα θα δώσει ή 5 ή 6. Έδωσε 5. Και το βάζει το 5ο λεπτό για Τζιαμπάρη. Και να μα πει κάποιο γιατί είναι με τον Νίκο Τζιαμπάρη. Θα τα πούμε μετά, σκοτώσει έτσι όλα μαζί. Λοιπόν, πολύ ωραίο παιχνίδι. Με πιο δίκαιο αποτέλεσμα το Χ. Θα ήταν ποδοσφαιρικά, όχι αδικία διαιτητική. Εννοώ ποδοσφαιρικά. Ναι. Πιο δύο ήρωας, ήρωας, ο Νταμίρ Καχριμάν. Ο Σέρβος γκολκίπερ, έτσι, ο πρώην του Ερυθρού Αστέρα και Εθνικής Σερβίας, που σώζει δύο άντερα για τον Ηρακλή. Σώζει δύο άντερα. Για μένα ο MVP τώρα, βέβαια, άλλο σου βάζει τον γκολ την κεφαλιά που είναι γκολάρα, βέβαια, στο 90-5, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνει ο Φιρμίνιο. Απαντάς, απαντάς. Εγώ δεν, σαν θέμα, άστα τα γυαλιά ηλίου τώρα, βράστο. Σαν θέμα. Να βάλουμε ένα θέμα τσαγωνιστικό, ποδοσφαιρικό. Γιατί κάθεστε και βλέπετε, ας πούμε, Champions League. Ωραία, ναι, τι βλέπεις. Το κάνει και στην Αγγλία, έτσι, εννοείται. Αγωνιστικά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Okay. Βελτιώθηκε πάρα πολύ γενικά τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο ο Φιρμίνιο. Βάζει πράγματα στο παιχνίδι του. Αυτό ειδικά σχεδόν το έχει τελειοποιήσει. Σχεδόν. Και κάνει 9 στα 10, 9 στις 10 φορές το κάνει έτσι. Χίλια μπράβο. Ποιο είναι αυτό. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, αν θέλει ο Παναγιώτης, να βάλουμε και ένα άλλο κουιζάκι, διπλό έτσι, για να μην το φύγει έτσι θα μέρα. Θα την περάσουμε την Μπαρτσελόνα. Η Λίβερπουλ, μπορεί. Το έχω σαν τέτοιο, σαν ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν θέλετε σκέψεις από τη χθεσινή βραδιά. Καταρχάς, 11.30 με 12 είναι η σύσκεψη του UEFA. Ναι, για να περάσουν και οι δύο. Για να περάσουν και οι δύο από τη χθεσινή βραδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ άδικο. Πραγματικά. Όμως, για μένα γίνεται το δίκαιο. Είναι αδιανόητο αυτή η Tottenham 30 χρόνια με την μπάλα που παίζει να μην έχει πάρει τίποτα. Είναι αδιανόητο. Είναι τόσο συνεπής. Είναι τόσο μα τόσο συνεπής. Και κάνει χθες αυτή τη μαγιά, πηγαίνει με διαλυμένη ψυχολογία, χάνοντας στο προηγούμενο match. Δεν είναι το κλισέ τον εμβληματικό, τον ηγέτη, τη σημαία, την τιντίν. Χάνει τον, πηγαίνει χωρίς τον Harry Kane. Βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση. Και στην τεράστια αυτή παικτούρα, Γιώργο Ζαγόρα. Στην τεράστια αυτή παικτούρα. Που μου λέει ο Τσαλτίδης ότι σε γλύφω συνέχεια. Δεν το πρώτο πνίγει, αλλά. Δεν έχει σημασία, έχει βάλει γκολάρες. Ο Σον είναι τα τελευταία δύο χρόνια, ουρλιάζει ο Ασλαμής. Στους 2-3 κορυφαίους επιθετικούς του πλανήτη. Και είναι ο καλύτερος από ατομική μετάβαση από το μισό το δικό του στο μισό του αντιπάλου. Δεν υπάρχει. Είναι υπερταχεία. Δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσεις την Κατερίνα Θάνου με Μούση, εντάξει τι να κάνουμε, αυτός είναι. Αυτός είναι. Δεν σχολιάσαμε τίποτα χθες. Ναι, γιατί ήρθε εδώ πέρα ο Δράκος. Γιατί ήρθε ο Βαθύλακο. Με τα θέματα με τους βλάχους Έλληνες παράγοντες, τους χωριάτες. Και έγινε χαμός. Δηλαδή, όποιος συγκρίνει τον CR6,5
που ακουμπάει την μπάλα μέσα όρο μία φορά στον αγώνα. Δεν με νοιάζει αν βάζει γκολ. Εγώ νόμιζα έγινε αλλαγή κάποια στιγμή, Μάρη. Αν ακούμπησε την μπάλα, έστειλε βαζιγάρο κινδυνό. Αν την ακούμπησε το 62. Την μπάλα την ακούμπησε δύο φορές. Μία είναι στον γκολ, θα μου πει βάζει τον γκολ. Ναι, δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Και μία άλλη που του δίνει offside. Ο ένας είναι αθλητής και ο άλλος είναι ποδοσφαιριστής. Ο άλλος έχει αυτό το πράγμα που αγαπά στο ποδόσφαιρο. Είναι ο άλλος ποδοσφαιριστής. Ο άλλος έχει πράγματα, Παναγιώτη, που δεν διδάσκονται. Έτσι είναι. Αν γυμναστείς και εσύ σαν τον Ρονάλντο, μπορεί να γίνεις Ρονάλντο. Ναι, με το άλμα που έχω. Μπορεί. Ναι. Εγώ μπορεί να γίνω. Ναι. Μέση, ούτε εσύ, ούτε εγώ μπορούμε να γίνουμε. Τέλος. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο ένας είναι ο Μάνος Χατζηδάκης του κόσμου. Και ο άλλος είναι ο Τερλέντας. Και ο άλλος είναι του Τωρίνου. Ο Μίκης Θεοδωράκης της Ελλάδας. Έτσι. Συμφωνεί ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης μαζί μου. Είναι ο Μίκης Θεοδωράκης της Ελλάδας. Και λίγο παγκόσμιος βέβαια. Ο άλλος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης του Σύμπαντος. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι μου τον έχουν ημνήσει άπειροι Αμερικανοί, τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης είναι ο Μέση. Συγγνώμη από τη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί Ταμτάκος δεν ήταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Sorry, το άστο Ταμτάκος. Ο άλλος είναι ο Ταμτάκος της Ελλάδας. Αυτά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πόσο βλάξ πρέπει να είσαι. Ντε και καλά για να μου κάνεις κάτι σαν Beatles Stones. Δεν είναι Beatles Stones με το ζόρι. Δεν είναι. Εντάξει. Τέλος. Και μετά τον αγώνα της Κυριακής μπορεί ο Ρασβάνορος να πάει στον Ιβάν Σαββίδη και του πει: θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να μείνω. Όταν ο Γκαρδιόλα, αυτό εδώ το λοιπόν, με τόσα δισεκατομμύρια δεν κάνει τίποτα σε Μόναχο και Μάντσεστερ. Εντάξει, τον αδικείς τώρα. Άσε με ρε Μάρι. Τον αδικείς. Παίζει την μπάλα που θέλει. Απλά θα γίνει και ένα μάτς. Είναι συγκυρίες. Λίγο αδικεί τον Γκουαρδιόλα. Λίγο αδικείται. Λίγο τον αδικείς τώρα. Και αν συμφωνάς ή αν διαφωνάς, και οι δύο, όποιος και να περνούσε χθες, είτε City είτε Tottenham, το λέω τώρα. Μπράβο στα πιτσερίκια του Άγιαξ. Ναι, υποκλίνομαι. Ναι. Μάρι, πολύ καλή. Ατελείωτο καλαμπούρι θα κάνει και η Tottenham. Και η City φυσικά αν πήγαινε. Τυχερή γιατί βέβαια που δεν πέσα πάνω στον πάγο Άγιαξ, δεν παίζει το UEFA τώρα, αλλά δεν είναι UEFA. Γιατί πολύ απλά τρέξανε τους γέρους, τους βλάκες, τους Ιταλούς. Τους γέρους, τους βλάκες, τους Ιταλούς. Συν τους νέους που έχει, που απλά δεν είναι κάτι σήμερα. Καλός ο Μπερναρντέρσκι, θα τον δω όμως σε 2-3 χρόνια τον Μπερναρντέρσκι. Τώρα ο Σκι, πυροσκι, ας πούμε, στη United. Μπορεί και να μην παίζει ενδεκάδα. Ο Μπερναντέρσκι, σκι. Και πολλές φορές από αυτά που λες μετά από χρόνια τα θυμάμαι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου. Προχθές που είδαμε μαζί τα μάτς, είπες κάτι πολύ καλό. Αν παίρνουν η City, αλλά πιστεύω το ίδιο ισχύει για την Tottenham. Ναι. Για το ζευγάρι Tottenham Ajax. Πώς το χαρακτηρίζει το ζευγάρι, είτε Tottenham Ajax είτε Manchester City Ajax. Άντρες με παιδιά. Όχι, ρε. Άντρες με παιδιά ή big boys. Δροσερό ζευγάρι. Α, ναι, δροσερό, βέβαια. Ναι. Πολύ ωραίο χαρακτηρισμό. Μπράβο, Μάρι. Δροσερό, ανάλογα. Γιατί με τη Γιουβέντους. Για αυτά σε αγαπώ, για. Γιατί με Ιταλούς. Δροσερό. Ποδόσφαιρο δεν μπορείς να δεις. Δροσερό με Ιταλούς. Θα είναι στριφνό, μαμουχλιάρικο, τσουρνεύο, κλεφτοκοτάδικο κτλ. Εντάξει, ό,τι και να κάνουνε. Ό,τι και να κάνουνε. Απλά. Αυτά. Πηγαίνουμε σε break. Καλημέρα, Νικόλαε. Μπαίνει για φεστιβάλ, εγώ και ο ίσκιος μου, καλημέρα σε όλους. ΑΟ Καβάλα, έλα ρε εσύ παλίκα, ρε, τώρα το είδα, εσύ είσαι. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή, τον γνώρισα. Μπράβο ρε φίλε, και χαίρομαι που επιλέγεις Παπάζογλου. Μπράβο. Είναι δύο διπλές προσλησούλες για αύριο. Για τον ντοκιμαντέρ, εγώ και ο ίσκιος μου, για τον Νίκο Παπάζογλου, και δύο για τον ντοκιμαντέρ της BJ Harvey. Και τα δύο στο Olympion, 8 και 10 αντιστοίχως. Και δύο μονές για Vodka Juniors, Bad Movies και Bone Crack αύριο βράδυ στον Πολυχώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού Wii. FM και όνομα επώνυμο, φεστιβάλ live και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Γεια σου Ασλαμά, λέει ο αγενής Αντώνης, The Master of Horace Δημητριάδης. Αγνοεί τους συμπαραγωγούς μου. Δεν πειράζει. Έτσι. Το κάνει κάθε μέρα ο άνθρωπος παντού, σε όλους στέλνει. Αντώνη, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις για μας, έτσι. Εδώ και περίπου 3 χρόνια, 3 να τα βάλω μαζί με τα βραδινά. Να είσαι καλά. Τι κάνει το βράδυ. Ξεκίνησα το βράδυ με. Πού ήταν μέσα με τον Λουμπερίσκη. Με το alter ego του Παπαδόπουλου. Το Βεντούρι. Ότι σε στηρίζει το βράδυ. Ξέρεις τι μου έλεγαν συνέχεια. Ρε εσύ, χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινήσατε πάλι μαζί. Λέω, ποιον μαζί, παιδιά? Με τον Παπαδόπουλο. Πότε ρε παιδιά? Γιατί τηλεόραση έκανε. Το βράδυ, χθες σας άκουσα. Ναι. Λέω, ο Βεντούρης ο γιώτης είναι. Δεν έχει καμία σχέση ο Βεντούρης με τον Παπαδόπουλο. Άκουσε με λίγο. Συγνώμη. Εγώ που άκουω την εκπομπή. 30 άτομα! Καταλαβαίνω ότι είναι σαν να μιλάω εγώ, φοβερό πράγμα. 30 άτομα που σου. Και ο Σωτήρης συμφωνεί. 30 άτομα μου είχαν πει, ρε εσύ, πάλι γύρισε ο Παναγιώτης.
Λέω, ποιο Παναγιώτης, ρε παιδιά, πού το ακούτε. Ακούγανε και Γιώτης. Ναι, ξέρεις. Τα άλλαξε αυτός. Λέω, παιδιά, ο Βεντούρης. Και όντως, είναι κάπου η φωνή και το ύφος είναι. Φέρνει λίγο. Φέρνει λίγο. Πιο πολύ, πιο πολλές γνώσεις ο Βεντούρης. Ναι, ο Γιώτης, βέβαια. Τι θα κάνεις τα λεφτά, δεν ξέρεις πώς θα το πιείς. Με το Γιώτη, ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Θα φεύγει η πόρτα. Γιατί, γιατί. Ο Καβαδίας ο Βασίλης. Α, κάτι με Ιταλία, κάτι τέτοια μου λες, ναι. Ιταλία, Αγγλία. Για Αγγλία και Ιταλία. Ναι. Ο Βασίλης ο Καβαδίας ο Τύρι, έφυγε το παιδί, πήγε μέσα, κλείστηκε και έτρεμε. Τηρείς την παράδοση πάντως σε κάθε εκπομπή διαφορετική. Ξέρεις γιατί, με διαφορετικούς συμπαραγωγούς. Γιατί είχε προκριθεί. Να πλακώνεσαι. Μπράβο. Είχε προκριθεί η Ιταλία. Είχε προκριθεί η Ιταλία. Με τα χίλια ζόρια, με αβαβά, με σμπρόξιμο, με πάτο τέτοιο. Να. Και η Αγγλία, μαγική εικόνα με τη Ρωσία, 1-1, που υπάρχει μόνο Αγγλία, ισοφαρίζουν οι Ρώσοι στο 89 και θα παίρνουν την νίκη στο 91. Ναι. Με τον μεγάλο τον αδερφό από τα δύο τα αδέρφια, ο ένας 33 και ο άλλος 37. Τέλος πάει μια κεφαλιά. Και έγινε ρημαδιού εδώ. Η Αγγλία μπαλάρα, 15 ευκαιρίες. Και μου την έβγαινε ο Βεντούρης. Και... Γιώτη, καλημέρα, ρε. Μου έχει πάρει και δώρα το Λονδίνο. Εδώ και ένα μήνα πήγα να το πάρω. Γιώτη, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, μηνύματα. 356. Καλημέρες. Μόλις άνοιξα το ράδιο. Το όνομα του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που ακούγεται ως Χαλή, παρακαλώ. 356. 1-1. Αν εννοούσες αυτό που παίζαμε το πρώτο μισάωρο, είναι η Vodka Juniors και λέγεται Disconnected. Αν εννοείς αυτό. Νομίζω αυτό, αυτό που ακούμε τώρα. Αυτό που ακούμε τώρα, γιατί τώρα το μήνυμά σου. Είναι οι Bad Movies στο γράμμα. Δώσε λίγο σωτή. Για να φτιάξω λίγο τον Χρύσανθο, ο τραγουδιστής ο Γιώργος είναι ο παδός του. Oh. Ο τραγουδιστής των Bad Movies είναι ο παδός του. Τι, μήπως είναι του Άρη και. Του Άρη. Είναι και του ΠΑΟΚ και είναι και του Ηρακλή και. Του Άρη. Αυτή την εποχή με ΠΑΟΚ, αλλά τότε που είμαι με τον Μπάστη μου Άρης και. Ειδικά αυτοί δεν έχουν καμιά ανάγκη όλοι αυτοί. Να λένε τέτοια καραγκιουζιλίκια. Καμία αυτό σχέση. Που έφε... Σωστά το είπες. Αυτό που έφερε την άλλη φορά αυτό το καραγκιουζιλίκια. Δεν έφερε. Βγήκε στον αέρα. Βγήκε στον αέρα. Ποιο τι λέει, παιδιά. Που ήταν Άρης όταν ήταν το μπάσκετ και έγινε ΠΑΟΚ όταν είναι τώρα. Αγάθωνα, α, ο Ηλίας ο Κόζας. Ναι. Να το χαίρεσαι. Ο Ηλίας ο Κόζας, τον καλημερίζουμε μπορεί να ακούει γιατί μας ακούει σήμερα. Δεν είναι υπό την καραγκιουζιλίκια. Είδε το φως. Ο Ηλίας ο Κόζας, να το χαίρεστε. Ήταν χρόνια Αριανός, τον ξέραμε όλοι στην πόλη. Χαιρόμαστε, ρε φίλε, δεν είναι Αριανός. Κάποιος που αλλάζει δεν είναι Αριανός. Αλλά είπε, ήταν, είδα το φως μου, το αλλάζω, μου αρέσει αυτό που γίνεται τώρα στον ΠΑΟΚ. Γίνα λίγο τη φάτσα από εδώ. Δες και εσύ το φως. Μη τον ειδό μας, μη. Αν σε φέρω μάρτυρα γι' αυτό, ξέρεις τι παίρνω, κανένα 2.500, σου δίνω σε ένα τα 500, Σωτήρη. Εδώ κόλλησες. Αυτός που απορροφά τέτοιο, αυτός που απορροφά τους κραδασμούς, βγάζει λεφτά. Όντως, εγώ τι να βγάλω, ρε φίλε. Ειλικρινά. Ειλικρινά. 200 ευρώ έχω. Από ένα 50 το παιδί. Ο πρίγιος του Βαθυλάκου. Εσύ τι να το κάνεις. Έχω κοπέλα να στηρίζεις. Εσύ στηρίζεις κοπέλες. Εμείς στηρίζουμε τα παιδιά μας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ορίστε. Αυτή η στήριξη. 220. Ωραία. Αλλά έχω να πληρώσω κάτι. Ναι. Εντάξει. Επόμενο μήνυμα του ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Καλημέρα. Κυριούλη, τι λες για δεύτερο CF Πρίγιο. Τζίλο, θέλω μαϊμού πέναλτι στο δεύτερο λεπτό να σκάσουν οι εχθροί. Συγγνώμη. Βγάζει άκρη, δεν βγάζει. Κάποιο. Πολύ συμβιλικό έχει γίνει με τα μηνύματά του 194. Το τελευταίο είναι προφανέ. Θέλει μαϊμού πέναλτι για τον Τζίλο. Τι να σου πούμε, τον Λεβαδιακό. Τρελαθούμε στην Τούμπα. Εγώ ρε, θα μπω στην Τούμπα μεθαύριο, θα βάλω τρία γκολ με τι μπαντόφλε. Τι θέλει να πει Χρυσάνθη, δεν το σου βοηθάτε, παιδιά. Κυριούλη, τι λε. Ο Πρίγιο έκανε δήλωση ότι γιατί όχι κάποια στιγμή να επιστρέψει στον Μπάουκ. Μπριτ! Το CF τι είναι, ρε παιδιά. Σέντερφορ βρεανίδε, βρεαστίε, βρεαγράμματε. Μπριτ Πρίγιο! Βρε. Ότι center forward είναι έτσι, ναι, αλλά το μυαλό μου πάει ξεστή. Αν δεχτούν οι χαμάλιδες τη Σάλαχ, λοιπόν, τι λένε αυτοί, να του δώσουμε 100 χιλιαρικάκια, έτσι. Σωτήρη, εσύ κατάλαβες τι εννοούσε. Κυριούλη, τι λες για δεύτερο CF Πρίγιο. Και καλά, γιατί εντάξει, οκ, sorry, τώρα το μυαλό μου. Επειδή αυτό όλο θέλει τη στιγμή, κάτι παρασκηνιακά παραγωγικά, κάτι τέτοια. Δεν πήρε το μυαλό μου. Νόμιζα κάτι. Είναι κάτι. Είναι ειρωνικό. Μπράβο. Σαν σήμερα το 84 σας πήραμε τον κυριολικό κυπέλου, Χρήσανε, να ξέρεις. Ο 356. Α, ναι. Οπότε σε μια εβδομάδα χάσατε δύο τίτλους. Στα παπάκια μας δύο φορές. Θυμάσαι που και χάσατε το πρωτάθλημα. Πού να θυμάσαι. Από τον Παναθηναϊκό, στην Κέρκυρα. Πόσο. Σου είπα το μέρος, σου είπα την ομάδα, σου είπα και το σκορ. Και εγώ πώς γίνεται. Πώς γίνεται, πώς γίνεται, θυμάμαι εγώ τι έλεξε. Έφαγες την κεφαλιά σου διπλή πάλι. Για μπάσκετ κιόλας.
Για μπα, ναι. Σούπα πού! Ναι. Το... Ναι. Την ομάδα, ναι, 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 και το σκορ. Α, δεν μας το λες. Παιδιά, ειλικρινά, 80-76. Είστε άσχετοι από ποδόσφαιρο. Ειλικρινά. Ναι. Τόση ώρα. Α, φοβερή. Το τονίζω, δεν είναι για τα γυαλιά. Α, τον πήρα. Α, τον πήρα τον παιχτάρα, να ξέρεις. Το δεξί μπακ δεν είναι αυτός. Ποιον, ο Σούντγκρεν. Σούντγκρεν. Στο μικρό πώς είναι. Πού έπαιζε. Δεν ξέρω, πώς το λένε. Δεν ξέρω. Πού έπαιζε. Α, νόμιζα είναι. Ντάνιελ. Ντάνιελ Σούντγκρεν. Μπράβο. Λοιπόν, 356 λέει. Bad movies γράμμα. 5 θαυμαστικά. Thank you, αγαπημένο Λέση. Αγαπητέ Κυριούλη. Αγαπητέ Γκέμπελ. Καθαρά χιουμοριστικά και. Υπάρχει το σταυρό στο πλάσ, περιμένουμε τη συνέχεια, δεν στο κόβουμε. Α, εσύ το Λέση, αυτό είναι λέει, ο Λέση και ο Γκέμπελ. Ναι, σε ναι. Καθαρά χιουμοριστικά και στείλε τη συνέχεια. Δεν στο τρώμε, έτσι εννοούσε bad movie στο γράμμα, τεράστιο οι κομμάτι. Οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές, βέβαια τότε. Εντάξει, ο Γκέμπελ ήταν ο Γκέμπελ, okay. Ναι. Προωθούσε ότι ήταν η προπαγάνδα, η ναζιστική κτλ. Ξέρεις ποιοι ήταν όμως οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές τότε. Σοβιετικοί. Σοβιετικοί. Ωραία, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Θεούλη. Ρε Θεούλη, περισσότερο νεκρού σε εξήγησε γιατί. Στον Παγκόσμιο Πόλεμο και άλλο αυτό. Άλλο σου λέει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εξήγησε λίγο. Εγώ μίλησα για προπαγάνδα. Το ξέρεις με Παναγιώτη που έχει αποκαλυφθεί. Πέρα από τα εγκλήματα του ναζισμού και τα λοιπά, που είναι γνωστά σε όλους και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη σφαγή που έχει πραγματοποιηθεί στην Πολωνία. Στην Πολωνία, στο δάσος του... Εκείνο λοιπόν, μέχρι να πάμε σε μια διαδικασία, είχε χρεωθεί στους Ναζί. Ναι, και τελικά τον δώρασαν. Είχαν σκοτώσει... Ήταν το Σοβιετικό. Είχαν σκοτώσει... πάρα πολλού αξιωματικούς στρατιώτες, Πολωνούς και τους θάψαν και τα λοιπά, και το χρεώ, και έβγηκε η Πολωνούς στρατιωτικούς. Και είπαν οι Ρώσοι, παιδιά, τους σκότωσαν οι Ναζί, έγινε χαμός και τα λοιπά. Κάνει υπομονή σε καμιά 20 χρόνια το βγάλουν και Άγιο τον το Χίτλερ. Έλα μωρέ, εντάξει. Μισό λεπτό. Αυτό που λες, Άγιος άλλο, δεν είναι. Δεν είναι Άγιος ο Χίτλερ, είσαι ένα μεγαλύτερος εγκληματίας που γεννείς ποτέ ο πλανήτης. Αλλά, πάντα υπάρχει αυτό το αλλά. Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Στο Χίτλερ δεν υπάρχει αλλά. Είναι κάτι άλλο. Είναι διαφορετικό. Είναι μια κλάση μόνος του. Είναι μόνος του, ναι, ρε φίλε. Sui generis. Άστο αυτό. Εγώ σου λέω για προπαγάνδα σου μιλάω τώρα. Ένα λοιπόν πράγμα το οποίο χρεώθηκε εκεί, γιατί είναι εύκολο ξέρεις να χρεώνεις τον εγκληματία. Δηλαδή, βγαίνει ένα, σκοτώνει πέντε. Ναι. Και τι είναι να πεις ότι σκότωσε 7. Όλοι ξέρουν ότι είναι εγκληματίας. Είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις ότι έκανε και αυτό. Καταλαβες. Αυτό σου λέω. Αυτό λοιπόν εννοώ. Και είχε γίνει γι' αυτό το λόγο, φίλε. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Δηλαδή. Του σκοτώσανε, το στήσανε όλο το τέτοιο, ήταν στημένο όλο το έργο για να το χρεώσουνε. Για επικοινωνιακούς λόγους. Και το συνδέω φυσικά με πολλά πράγματα που γίνονται εδώ πέρα για επικοινωνιακούς λόγους. Βάλε τη Wehrmacht, βρει λιγάκι Wehrmacht. Τι. Όχι, αυτό μου. Ότι πριν όμως εσύ μιλούσες για τον αρχηγό. Για τον αρχηγό εσύ μιλούσες. Χρέωνε του Ναζί, ήταν μια χαρά, φίλε. Οτιδήποτε. Δεν διαφωνώ. Στην ουσία του θέματος δεν διαφωνούμε. Ναι. Απλά επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε για τέτοια θέματα, ναι. Αυτό έχει μείνει, το ξέρει και ο Μάριος. Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες δηλαδή. Το δάσος του, πώς λέγεται, το δάσος του. Δεν θυμάμαι κι εγώ στην Πολωνία. Του ζάπρεζε. Γκόρνικ ζάπρεζε. Τι κάνανε, του φωνάζανε εκεί πέρα, μεταφέρανε του. Από αυτού είχαμε αποκλειστεί μια χρονιά σου. Μεταφέραν του Πολωνού. Ακού του αξιωματικού Πολωνού κτλ. Εκεί πέρα και καλά για να κάτσουν και μπαίναν μέσα σε ένα δωμάτιο, είχαν φτιάξει. Ολόκληρο, υπάρχει εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Το είχατε στην Όβα, νομίζω. Και ο Ολυμπιακός και αποκλειστεί από αυτούς. Ό,τι. Εμείς λέμε. Δεν με ενδιαφέρουν, ρε φίλε. 81 ώρες μείνανε, ρε φίλε. Φιεστάρω. 81 ώρες τον καλέσατε. Μιλάς τώρα για τον Γκτάνσκ. Ναι, κάτσε να τελειώσει, γιατί δεν είναι καλό αυτό. Λεχ Βαλέσα του Βαθυλάκου. Τον καλέσατε, θα έρθει το παιδί. Ποιον. Το πήγιο, θα έρθει. Μα άμα θέλει, α έρθει. Α πληρώσει, α έρθει. Να μπει. Εμείς πληρώσαμε, κύριε Λίτο, το εισιτήριό μας. Να έρθει να πληρώσει. Και άμα θέλει άλλα χλή, πώς τη λένε άλλα σαχτά, πώς τη λένε αυτήν εκεί, με 200 χιλιαρικά και το βάλουμε η σκιά του ΑΚΠΟ που να γίνει. Το καδρόν της διακόψανε σε αυτό που έλεγε το Χρύσανθο. Τώρα τι, δεν έχεις. Όχι, τώρα θα το πεις, τώρα το πεις. Όχι, θέλω να το πεις. Θα το πεις. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε... Είναι να λες κάτι την ώρα που το λες. Μπράβο, έχεις δίκιο. Την ώρα που πετάχτηκε 17 φορές. Ενώ εγώ όταν μιλάω, ορμόνατε σαν τα τσιτάχ. Εγώ σε διακόπτω για αυτά που λες. Δεν λέω κάτι και λέω το 81 Ολυμπιακός και αποκλειστεί αυτό. Θυμάμαι τη Ζουγκόνη Ξάπ, τον Καζιμιέρης και θυμίδη. Αφού είσαι Muppet Show, ίδιος ο παππούς του Muppet Show. Εντάξει, δεν πειράζει, 81 ώρες. Και τι 81 ώρες, και τι το λες, στα παπάκια μας και αυτό. Το λέω και στον εαυτό μου. Παιδιά, επειδή είστε γκασμάδες από ό,τι βλέπουμε. Επειδή είστε γκασμάδες από ό,τι βλέπουμε. Ο Στέφανος. Πανετολικός Άρης θα βλέπουμε. Μπράβο. Σε παραδέχομαι. Μπράβο στον Ηρακλή. Και εγώ Ηρακλάρα. Φίλε, ναι, υπήρξαν χθες Αριανοί. Ναι, που να πω. Ναι.
τα σταδία, άμα θες, τα δείχνω και τα μηνύματα. Πάει όχι, και αυτός ο μύθος. Όχι που πανηγύρισε. Καταρρέσει σιγά σιγά αυτός ο μύθος. Ο Πάοκ θέλει να στείλει τον, στα τάρταρα τον Ηρακλή να πάρει τον Καφτατζόγλου για πάντα. Καταρρέει και αυτός ο μύθος σιγά σιγά. Καταρρέει. Πώς καταρρέει. Πώς καταρρέει. Το έχεις κάνει. Επειδή νίκησα χθες. Το έχεις κάνει στην πράξη. Α, στην πράξη. Τι καταρρέει, δεν καταλαβαίνω αυτό. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Υπήρξε Αριανός, θύρε μου, στείλε μήνυμα. Να πέσουν. Παρόλο που σας έβριζε για αυτά που κάνουν τα game over κτλ. Που χθες. Και έχουν δίκιο. Στο γκολ. Τον γύρισε. Στο γκολ δεν πανηγύρισε, ρε. Δεν πανηγύρισε. Συγκινήθηκε, μου λέει. Ναι. Για το πιάνο. Ρε φίλε. Γιατί λέει. Είναι. Το αγρίες. Ναι. Είναι. Σκατόγρια. Και άμα πάλι. Ναι. Παίξουμε, λέει. Πάλι θα γίνεται. Είναι στην Ευκαρπία πάλι 6-0 θα πάνε να μας διαλύσουν. Και πάλι θα πάνε να μας διαλύσουν και να κάνουν και να ράνουν. Ναι. Θα μας σηκώσουν game over γιατί αυτό είναι, λέει, και το ποδόσφαιρο. Δεν θα χαράς, αλλά χθες, ρε φίλε, είναι μια ομάδα ο Ηρακλής που έχει τραβήξει πολλά, ρε φίλε. Ναι. Για τον οπαδό λοιπόν τον Ηρακλιδέα, χθες συγκινήθηκε, φίλο Αριανός. Ναι. Παρά την αντιπαλότητα που υπάρχει πολλές φορές, χθες ο τρόπος που έρχεται τον γκολ. Στο 96 και τα στο 90 συν 5 με εκτέλεση φάουλ του Κώστα Παναγιωτού για αυτά τα δεξιά. Ή 5 ή 6 θα είναι καραΐχε, πολύ άστο. Είναι κάτω μόνο. Για να το λέει αυτός. Και δικός μας ήταν κάτω και δικός μας που θέλαμε την νίκη εμείς. Και ήταν δικός μας κάτω περίπου 2 λεπτά και ήταν και από αυτούς 2-3 ο Σημελίδης μόνο, ο πρώην του Απόλλου Πόντου, είναι δύο φάσεις. Από 1-1,5 λεπτό. Δεν βγάζει τα 170 ευρώ που έχει πάνω στο Τσαλτίδη να του δώσει για τον Λουκίνα. Έχουν γίνει 6 αλλαγές και μετά σωστός κρατάει. Ακόμη 1,5. Με τα 170 ευρώ πληρώνω τα μισά λεφτά από αυτά που χρωστά στο Λουκίνα για να φάσει μείον 3. Α, το τώρα και εγώ είναι, ρε παιδιά. Ενημερώνω ότι εκδικάστηκε η υπόθεση. Τρεις μέρες έχουν εκδικαστεί. Και πλέον είναι 80 χιλιάρικα. Δεν είναι 300 ευρώ. Γιατί είσαι εκδικαστή, ναι. Είναι όλο μαζί εκτός αν έρθει σε συμβιβασμό. Δεν είναι 300 ευρώ, ρε. 300 ευρώ το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι 300 ευρώ. Και εκεί δεν πληρώνω 300 ευρώ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ρε φίλε, η ισοτιμία, αυτό ξεκινάει αυτό. Η ισοτιμία δολαρίου ευρώ. Το δολάριο, δεν δηλαδή το ήταν 2,5 χιλιάρικα ευρώ. Ναι. Και αυτό έδωσε 2,5 χιλιάρικα δολάρια. Ναι. Και του λέει, ρε φίλε, 2,5 χιλιάρικα ευρώ είναι. 2,5 χιλιάρικα δολάρια είναι 300 ευρώ λιγότερα. Και είναι 300 ευρώ λιγότερα. Δηλαδή τώρα μιλάμε. Λέξτε, τα και δεν. Ένα από τα μάρμαρα. Δεν τα δώσει, 10 μέρες δεν τα δίνει. Ο βασιλιάς του μαρμάρου. Εκείνη την ώρα, λέει, έπρεπε να πει. Τι. Συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 300 ευρώ έχω εγώ, ρε φίλε. Να του στείλει, ρε φίλε, 11 τετραγωνικά μάρμαρο. Εγώ δεν έχω. Το μάρμαρο θα πέσει στο κεφάλι. Το μάρμαρο. Δείτε τον γκολ του Νίκου Τζιαμπάρη. Πραγματικά. Το αξίζει. Άλλο που λέει ο Παπαδόπουλος. Είναι buzzer beater, κανονικά. Ο Παπαδόπουλος έκανε δηλώσεις και τα λοιπά και είπε. Πληρώνω, έχω πληρώσει πολλά λεφτά και τα λοιπά. Για να κάνω μήκο. Ο πρόεδρος του Ηρακλή. Αλλά λέει τα παλιά, λέει, δεν τα πληρώνω, θα τα πληρώσω όποτε θέλω εγώ. I'm sorry. Tom, in USA, when you have to pay, you say, no, I will pay whenever I like. Ωραία, εδώ στην Ελλάδα, γιατί ρε φίλα πληρώσω ποτέ δεν εσύ. Δεν τα χρωστάς, δεν είναι εταιρεία σου. Πλερώ όλα. Πλερουά. Τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Ναι, μην παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, παιδιά. Επειδή πολύ και το χθες στο Ζαγόρα άκουγα το βράδυ, τα εισιτήρια πτέλωσε, έτσι, πάω κλεβαδιακός μέσω ίντερνετ και έχει τέλος. Σήμερα, ναι, τα τελευταία που ήταν μέσω ίντερνετι, το ένα τέλος. Εισιτήριο που έχουμε δώσει στο Μάριο, το έχει πάνω του. Και όμως, 300, παιδιά, 300 και όμως, ευρώ μπορεί να μην έχει, αλλά έχει ένα εισιτήριο. Το 85 ήμουν μέσα. Ήμουν στην, ποια είναι εκεί, η 7. Ήμουν στην 7. Και σχεδόν πανηγύρισα τον κόλ του Σαραβάκου. 9 μέτρο offside. Και μετά σου βαρύνουμε σκαρτάδο. Τον αφήνει τα βαβάρεση. το μάτσι είναι. Το offside πώς το είδες εσύ, ρε φίλε. Είχε γραμμή και το είδες. Στην τελετή το έγραψε ο Μπούζας. Αυτά τα παπατσιλίκια. Απλά τότε. Τότε το ίδια παραμύθια λέγατε. Τα ίδια παραμύθια λέγατε. Απλά δεν υπήρχε τηλεόραση. Σε φτυλισμένη. Άντε από εδώ, μωρέ τώρα. Άντε προπαγανδιστή. Ρώσε. Χρήσε στην τελετή του. Βγάλανε Ευρώπη τον Παναθηναϊκό. Για να βγει Ευρώπη Παναθηναϊκός. Ποιο βγάλαμε Ευρώπη. Ευρώπη δεν έβγαινε τότε. Αδιάφορο μάτσε, ρε φίλε. Ευρώπη βγήκε ο Παναθηναϊκός. Αδιάφορο μάτσε. Έλα βρε τώρα. Ήθελε ένα βαθμό. Ρε αδιάφορο μάτσε ήταν. Αδιάφορο μάτσε. Για σένα ήταν αδιάφορο. Εντάξει, γιατί έγινε. Έβγαλε το τριφύλι. Αρχίζετε σιγά σιγά. Άλλου μύθου πλάθετε. Και εσύ και ο ραπ. Άλλου μύθου. Ο Παναθηναϊκός είχε το μυαλό στην Ευρώπη τότε. Πού ρε που έπεσε τρει γύρου, τέσσερι γύρου για να φτάσει τα μη τελικά. Τι λε εσύ.
Και ο Κουλούρ και ο Πάκο με τον Παναθηναϊκό τότε καλά. Και έχασε ο Παναθηναϊκός, δικαίωσε 2-0 τον Πάκο στα ημιτελικά και έκατσε να φάει 4 γκολ. Πάμε εμεί στον τελικό. Ενώ έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Παλικάρι. Πέστε σε κανένα. Τον έβγαλε σε Ευρώπη. Στην τελετή απονομή τον έβγαλε σε Ευρώπη τον Πανάθα. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλο. Επειδή το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο, ασφάλεια Μαργαριτόπουλο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στι προσωπικέ ανάγκε. Πληροφορίε. Information που λένε στα ελβετικά. Μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Ευχαριστούμε τον τυπάρα αυτόν τον Μαργαριτόπουλο που είναι μαζί μας. Μην ξεχνάς, δύο μονές για Vodka Juniors Bad Movies και τέσσερις διπλές για την αυριανή μέρα του Inedit Festival με ντοκιμαντεράρα για Νίκο Παπάζογλου, εγώ και ο ίσκιος μου, και για την PJ Harvey, ένα σκυλί που το λέγανε Χρήμα. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα Festival ή Live και τα δύο, αποστολή στο 54526. Για να σε προλάβουμε, επειδή μπορεί να ρωτήσεις, που το μήνυμά σου είναι κομμένο, στείλε τη συνέχεια, έτσι, δεν στο κόψαμε, καθαρά χιουμοριστικά και 356 λέει τη συνέχεια, αυτό είναι bad movies πάλι, το αρκετά, το οποίο το καρά λατρεύω, τελείως πολύ πολύ παιδικό, το λατρεύω. Καλημέρα Χαρά, καλημέρα Άννα, βλέπουμε και γυναικείες συμμετοχές, κυρίως για το in-edit αλλά και το live, να είστε καλά. Είναι δύο μονές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα Vodka Juniors, Bad Movies, Bone Crack, αύριο βράδυ στον πολυχώρο Wii. Πώς είναι ο δρόμος εσύ Παναγιώτη, με την εισίδα, το από το Wii περνάει, που ανεβαίνει από το νέο δημαρχείο, ευθεία πάνω στο παλαιό. Το ξεχνάω. 3 Σεπτεμβρίου. Φίλε, αν μου το ρωτήσεις σε δύο λεπτά πάλι το ξεχάσω. Ναι, 3 Σεπτεμβρίου στον πολυχώρο Wii, έτσι. Αυτό, απίστευτο. Αυτόν τον δρόμο και ένα-δυο ακόμη πρέπει να μου τους έχουν πει 80 φορές, τους ξεχνάω. Και περνάω από εκεί, δηλαδή ανεβαίνω και χθες από εκεί, για το καφτατζόγλιο από εκεί ανέβηκα. Ναι. Λοιπόν, δύο μονές για Vodka Juniors και Bad Movies και δύο διπλές για δύο αυριανές ταινίες του 6ου In-Edit Festival. Εγώ και ο ίσκιος μου για τον Νίκο Παπάζογλου, Θεός χωρέστον, 8 η ώρα στο Ολύμπιον. Και ένα σκυλί που το έλεγαν Χρήμα με PJ Harvey στις 10 στον ίδιο χώρο. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα live, φεστιβάλ και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Αν έχουμε κάποια νέα από την UEFA, θα σας τα μεταφέρουμε. 11.30 με 12 παρά ξεκινάει η σύσκεψη. Με προεξέχοντος εννοείται του Θόδωρου Θεοδωρίδη, του πραγματικού γιου του Σάβα, για την απόφαση, μια απόφαση πραγματικά ρηξικέλευτη, ριζοσπαστική, να περάσουν και οι δύο ομάδες από το εψεσινό παιχνίδι στον ημιτελικό, και η City και η Tottenham. Θα υπάρχει λογικά κάποιο νέο προς το τέλος της επόμενης εκπομπής. Θα σας ενημερώσουν φαντάζομαι τα παιδιά, ο Κόλκας και η Συναυτό, έτσι. Παναγιώτη, δώστε γιατί αγωνία σε βλέπω. Μαζί μας έχουμε το βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 βρουλάκια τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού όλα αυτά? Αγνώστε το 3236 στην Πολύκλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-23-76. Ιωάννη, για το Inedit είναι διπλές. Φίλε Ιωάννη, να είσαι καλά. Το Inedit είναι διπλές. Μονές είναι για το live. Λοιπόν, επειδή στα γκασμάδες, αυτό που κάνει και σχεδόν το έχει τελειοποιήσει ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Και 9 στις 10 τις κάνει έτσι, είναι οι κεφαλιές, τις οποίες πώς τις κάνει Σωτήρη Δασκαλάκη, και ας μην πολύ βλέπεις, τι φαντάζεσαι, πώς τις κάνει. Εννοώ κεφαλιές, όχι κεφαλιά απόκρουση, διεκδίκηση κάπου στο κέντρο, για γκολ, στην εστία, πώς τις κάνει. Φαλτσαριστές. Ό,τι με άνε ο άλλος. Όχι. Σκαστές. Σκαστές. Δώσε λίγο εδώ. Μπράβο στο Φιρμίνιο. Σκαστές. Μεγάλη μαγιά. Μεγάλη μαγιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον goalkeeper να πάει σε σκαστή κεφαλιά. Μπερδεύεται. Πάνω κάτω το ύψος, η γωνία αλλάζει, παίρνει άλλα φάλτσα. Χίλια μπράβο. Το κάνει και χθες. Το κάνει και προχθές. Τελευταίο δίμηνο σχεδόν το έχει τελειοποιήσει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Λίβερ που λέβες χθες. Εννοείται ότι έβλεπα το άλλο, αλλά κλεφτά τα ξέρει δίπλα μου. Φίλε, 0-1 το γύρισα.
Τι? Έπρεπε να τον γυρίσω νωρίτερα. Γυρνούσα, έβλεπα καλά, τα γκολ. Τραγικό, άστο. Πόρτο τραγικό. Τώρα. Αυτή την πιστεύω ότι την Πόρτο ο Ηρακλής την πάρει. Το μαρτύριό του τελειωμό δεν θα έχει, να ξέρεις. Θα πάρει και πρωτάθλημα η Λίβερπουλ και Champions League και Double Power. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Υπήρξε αρνητικό χθες το ότι προκρίθηκε η Tottenham. Αρνητικό γιατί? Γιατί? Θέλαμε τη City να έχει και αυτή τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται. Α, ναι. Το καλό το πάρει την Κυριακή. Ξέρεις τι παίζει την Κυριακή. City Tottenham. Βάλε από τώρα το σπίτι σου 5-0. City τότε να μείνει. Την Κυριακή. Σωτήρη, δε πώ τα φέρνει. City τότε να θα την κερδίσει τη City. Πρωτάθλημα. Θα την κερδίσει. Με την ψυχολογία, γάσο. Όχι, θα την κερδίσει. Και μεγάλη Τετάρτη. Ναι, και μεγάλη, μεγάλη Τετάρτη, τετάρτη παίζει, ναι, σε μένα. United. Θα, αυτό, ναι, δεν είναι γιορτή. Μεγάλη, ναι, Τετάρτη δηλαδή παίρνει το πρωτάθλημα. Γιορτή. Δύο γκέλε City. Είναι και... καλεσμένοι οι Oasis. Ένα χικάκι θέλει. Άστα, άστα, δεν χρειάζεται. Ξεφτυλισμένο του United. Ένα από του ξεφτυλισμένου να μην κάτσουν να χάσουν. Πε τα δίκαια άνθρωπο. Πε τα. Περίμενε τώρα. Και είναι ενδεικτικό τη γενιά μου και των νέων. Περίμενε, περίμενε. Μόνο αυτό να σου πω. Είναι πραγματικά ο Πάοκ την Τετάρτη. Τι είμαι? Ο Πάοκ. Γιατί? Εδώ μου αρέσει, για πάντω. Θα σου πω γιατί σου πάω. Παίζει πάω Κάρι την Τετάρτη. Ναι. Ο Άρης διεκδικεί το πρωτάθλημα, λέμε τώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Παίζει πάω Κάρι και το λέω, ναι, πάω γιατί η Λίβερπουλ είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Άρης είναι η Λίβερπουλ. Ξέρω ότι κατάλαβε τι θα πει. Δεν είναι έτσι στην Αγγλία. Για μένα δεν είναι έτσι. Πώς είναι η Λίβερπουλ, είναι? Ο Άρης δεν πάει να πάρει. Ο αιώνας επιβεί το ράστο, ρε. Είναι ο τοπικός αντίπαλος και ένα. Αντίπαλος έξω από την. Ο αιώνιος ποδοσφαιρικός επειδή βγει τώρα. Βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτό Λίβερπουλ. Όχι, ο πάτος σας και κάτω στο Ζαγόρα. Ζαγόρα! Άκου να σου πω Ζαγόρα. Ζαγόρα! Επειδή λέει ο άλλος ότι σε γλύφω συνέχεια. Συνέχεια. Προψες το βράδυ και έχει ξαναγίνει αυτό και με τον καθηγητή. Μην επαναληφθεί Ζαγόρα. Ναι. Αυτό με τη διαιτησία 10-15 χρόνια του Γιουνάιτεντ. Μάθετε κάτι. Στον Παπαδόπουλο το έχω πει. Λέει 600 πράγματα Ζαγόρα. Άμα πει για τη United, τότε τον ξεφωνίζει. Τώρα για τον Σόμ προηγουμένω τον έξω. Πάλι για άλλο τον ξεφώνησα. Αν του κάνει τη μούρη κρέα τώρα. Στο έχω πει σε σένα. Στο έχω πω. Ποιο ήταν το ρεκόρ, θυμάσαι? Τι ρεκόρ είχε γίνει? Τι δεν είχε δοθεί σε βάρο τη Λίβερπουλ επί 8 χρόνια? Μπροστά στο κοπ. Μπροστά στο κοπ επί 8 χρόνια. Ούτε μισό πέναλτι. Ο Περικλής τράγει τη Μάζη United. Ο Άρη. Ο Περικλής έχει βγάλει κάτι στατιστικά. Με έδριο καιρό, καιρό δεν χάνει τον Ολυμπιακό. Άμα πει στον Περικλή, βρίσκει κάτι στατιστικά απίθανα πραγματικά. Ναι. Μοναδικό είναι σε αυτό. Από αγγλικά περιοδικά είναι. Και συγγνώμη, θα με επιφυλάξει, Χρυσανθέ, για αυτό που λέω ο Μάριος. Γιατί τα δύο χρόνια που μπορεί να τα παίρνει ψέματα από την προς τον κόπ, τα έχει κάνει 5, τα 5, 7, τα 7, 8. 8 χρόνια! 8 χρόνια δεν είχε δοθεί. Δεν πλησιάζει την περιοχή. Δεν είχε δοθεί πέναλτι σε βάρο λίγο προ. Φαντάσου! Ει βάρο του Άρη. Επί 8 χρόνια να μην δοθεί πέναλτι προς τα συντρία. Μα δεν πλησιάζει την περιοχή. Τι θα έλεγε? Μα δεν πλησιάζει την περιοχή, μα δεν φίλε. Ο Άρης με την εύνοια. Μια χαπιά του κάνει λίγο. Πάμε γραμμές. Άρης και εύνοια είναι δύο λέξεις που δεν συναντιούνται. Όντως. Όπως και Άρης και πληρωμή. Καλημέρα, πάμε. Άρης και πληρωμή, Μάρι, λες μια τεράστια πούρδα. Ο Κόλκας το λέει, όχι εγώ. Όχι, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο Κόλκας. Γιατί οι παίκτες του είναι κανονικά πληρωμένοι. Άρης και πληρώνω, το είπε ο Κόλκας. Ναι, όταν τότε. Δεν έχουν συναντηθεί. Τότε. Πριν 1,5 μήνα το άκουσα περίπου. Ναι. Από το μικρόφωνο αυτό. Μπορεί. Αυτό που κάθεται ο Και επειδή το είπε, τι έγινε? Καλά. Μίλησα με τον Τόμπερ. 300 ευρώ δεν έχει. 300 ευρώ. Το ξέρω. Γιατί δεν, έχετε, δεν είστε 300 να βάλετε από ένα. Α, για τον Ηρακλή λες. Sorry. Βαθιά υπόκληση στο Βασίλη Βιτλή. Είσαι παλίκαρος. Συνεχίζει, βέβαια. Είσαι παλίκαρος. Τι κάνεις, ρε. Οι ακροατές στείλουν τον λογαριασμό στο Μάριο. Καλά θα κάνουν. Νόμιζα ότι μπήκε ο παδός και θα τιμωρηθούμε. Μπράβο, ρε Βασίλη Βιτλή. Πεκτούρα, πουλέν μου, καψούρα μου. Λάθος μου θες που δεν σ' αγκάλιασα. Τρέχεις διαγώνια στον πανηγυρισμό όλο το γήπεδο. Πρόσεξε, όχι στον ΠΑΟΚ του χρήματος ή στον Ολυμπιακό, τον πανίσχυρο, στον Ηρακλή, τον διαλυμένο που δεν έχει 300 ευρώ. Μπράβο ρε Βασίλη Βιτλή. Αφού βάζει με φας φάπες. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Μπράβο ρε Πεκτούρα. Τρεις γύρες να κάνεις. Το λατρεύει το Βιτλή. Το λατρεύει ο κόσμος. Το σκόρερ, το σκόρερ. Πάμε καλημέρα. Καλημέρα. Με το Σγιαμπάρι, όσοι ήσασταν στη 13 μπροστά, ενημερώστε μας τι έγινε. Όσοι είστε μπροστά στον πανηγυρισμό του. Δεν υπήρχε κάποιος να μου πει τώρα εδώ, αν ήταν τίποτα του Άρη, του ΠΑΟΚ, θα του είχαν πει 30 ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ από την 1, 8 Αριανοί από την 3. Άκου να πω, επειδή είμαι παλικάρι. Από την αυτόνομη δεν του είπε κανένας τίποτα. Επειδή είμαι παλικάρι, άκουσε με. Παλικάρι είσαι. Άκουσε με. Σε είδα την παλικάρι σου χθες, όταν ήρθαν οι 50. Περιμένουνε 3. Ούτε που μάσεις, εκεί έμεινα. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κουνηθείς, επειδή πονάει το πόδι σου. Κοκκίνησε ο παθός μας. Πάμε, περιμένουνε 3, καλά λες ο Τρεις. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Είδες, μπαμπά, μπιπιόμαστε σε εσένα.
Παλικάρι εκεί έμεινα λίγο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριος Βασίλης. Ο κύριος Βασίλης, τι είπε ο Λουκίνας. Πάμε, κύριε Βασίλη. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς. Να είστε καλά. Και εμείς για εσάς. Για τους μας και τους συντελεστές του σταθμού. Να είστε καλά. Για το έγκλημα του Κατίν. Δεν είναι Κατίν, κάτι το... μπράβο του Κατίν. Δεν είναι κάτι το οποίο παραποιήθηκε. Απεκρύβει ως αιρία η Ελλάδα. Απεκρύβει αυτό, δεν κυρίζουμε. Διότι καταρχήν υπάρχει αναφορά. Μπορούν νεκροτές μας, τώρα πάμε για το Πάσχα να το συζητήσουμε μετά, να βρουν στη δίκη της Νεβέργης. Ναι. Υπάρχει στα απομνημονεύματα του δικαστού του Αμερικανού, του Ουίλσον. Ο οποίος όταν δίκαζε τους επιθύνους της ταξιαρχίας στην Μπελούγγεν, οι οποίοι κάνανε εγκλήματα οι Ναζί, κάνοντας το περίφημο γκέτο της Βαρσοβίας, όπου κλείσανε εκεί τους Εβραίους και βγήκαν με τα άρματα και τα φλογοβόλα και τους κάψανε σε μία νύχτα. Σαν τα αντικριστά στην Κρήτη, τότε εκεί οι μαρτυρίες αυτών, όπως και αυτών που ήταν δεσμοφύλακες στη Στρεμπλίνγκα και το Auschwitz, ότι μπήκανε όταν είχε γίνει συμφωνία η μυστική μεταξύ με το σύμφωνο μη επιθέσεως του Μολότοφ με τον Ρίμπεντροπ το Γερμανό, είχαν χωρίσει στα δύο την Πολωνία. Ναι. Από τη μεριά της Γερμανίας να εισέρθουν οι Γερμανοί και να κάνουν ό,τι θέλουν για να την καταλάβουν, ουσιαστικά να κάνουν εθνοκάθαρση, και από την άλλη μεριά η Ενωμένη Σοβιετία. Έτσι προέκυψε. Έτσι. Και για μας εδώ τους Έλληνες είχαμε και συμμετοχή με τον πατέρα του Ιβάνοφ. Οπα. Ο οποίος ως κόμις ήταν συνταγματάρχης του πολυνικού στρατού. Έτσι σηκώθηκε και έφυγε η οικογένεια Ιβάνοφ, πήρε η Ελένη Σαϊνόβιτς, μητέρα του, τον Ιβάνοφ, ο οποίος στην εποχή εκείνη σπούδαζε στο Βέλγιο, και ήταν λίγο πριν ξεσπάσει αυτό η φτύλη λέλαπα, με υποτροφή να πάει στη Γαλλία, γιατί ήταν μηχανολόγος γεωπόνος. Ωραία, κύριε Βασίλη! Κύριε Βασίλη! Υποκλεινόμαστε! Είσαστε υπέροχος, να ξέρετε. Δεν υπάρχετε, απλά περιμένουν ακόμη τρεις γραμμές, μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Η παρουσία καθιερωτική για μία ακόμη φορά. Καλημέρα, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Για να είμαστε δίκαιοι με όλους. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Ονομάζομαι Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρης, γεια σου, Δημήτρη. Είμαι Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας, ναι, Δημήτρης, ακούμε. Παιδιά, σας ακούω πολύ καιρό. Απλά λόγω δουλειάς, λόγω πρωινής δεν έχω τη δυνατότητα πάντα. Σωστό. Ωραία. Πάμε σήμερα που πήρες, λοιπόν. Ήμουνα στη 13 χθες. Στη 13, να ακούσουμε. Πολλά μπινελίκια από τη 13 προς τους παίχτες. Ναι. Εγώ κυρίως προς τη μεριά του Ντούνι άκουσα πολλά μπινελίκια για τις χαμένες ευκαιρίες που έχασε, που δεν χάνονται. Ναι. Και προς το Γιαμπάρι υπήρχαν κάποια σχόλια, αλλά κυρίως από τη μεριά του Πετάλου. Ναι. Στο πανηγυρισμό, στον πανηγυρισμό του Γιαμπάρι, επειδή ήρθε εκεί μπροστά, ναι. Είδες τι έγινε. Ναι. Φυσικά, ο Γιαμπάρις πήγε προήρθε προς το κέντρο της θύρας 13. Ωραία. Και από πάνω στην εκτόνωσή του, στον εκνευρισμό του, στο άγχος του, κλώτησε κάποιες διαφημιστικές πινακίδες. Καλά, αυτό είναι εντάξει. Το κάνουν. Και χθες το κάνει και τη ΣΥΤ, νομίζω, ένας, αν δεν κάνω λάθος, ο Στέλιν. Ποιος το κάνει. Ναι. Αυτό δεν είναι εντάξει. Πιθανώς από όλη αυτή τη φόρτιση που υπήρχε. Και του ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακού το κάνει τώρα. Το Ολυμπιακού το κάνει τώρα. Ναι. Σε νικητήριο παιχνίδι πριν κάνει. Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν είναι εντάξει. Γιατί ακούστηκε στην αρχή ότι κάτι και καλά είπε και έκανε. Ακούστηκε. Πού, αλλά μου είπαν άτομα και από την αυτόνομη ότι καμία σχέση. Δεν το έκανε αυτό, καλά ούτε μεσαίο δάχτυλο. Γιατί κάποιος είπε τώρα για ότι σήκωσε μεσαίο δάχτυλο, ποτέ δεν έγινε αυτό. Μην τον κάνουμε τον άνθρωπο. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Μπράβο, ναι. Όχι, είπε, το είπαν όλοι. Το είπαν όλοι, καμία σχέση, κανείς τίποτα. Απλά ναι. Είναι και άλλος ο λόγος. Ήθιστε πάντως κάποιος που σκοράρει σε τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι, έτσι, να πηγαίνει κυρίως στο πέταλο, έτσι δεν είναι. Καλά, όπου θέλει θα πάει. Για μπάρες, σαν από τους παλιότερους παίκτες. Ναι. Είναι λογικό να ακούει και τα περισσότερα. Ναι, είναι και αρχηγός, είναι και αρχηγός, εντάξει. Ναι. Ήθιστε. Ναι. Και στην Άρτα, επειδή έτσι ανέμενα και στο παιχνίδι της Άρτα στο εκτός, και εκεί άκουσα. Εντάξει, είμαστε με πιο λίγη σε αριθμό εκδρομής, και εκεί ακούστηκαν αρκετά. Ναι. Και πιο κοντά το γήπεδο στις Κερκίδες, ακούστηκαν αρκετές και άσχημες κουβέντες προς το μέρος. Τώρα σας λέω είναι λογικό γιατί είναι ο πιο παλιός παίκτης και αρχηγός, όπως είπε ο Μάριος. Σωστό, είναι και στόπερ. Δημήτρη, τι ηλικία έχεις? Είμαι 46. Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου, να σε ακούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά. Στο καλό. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Παύλος. Παύλος ΠΑΟΚ. Παύλος, πλαστικομοντελιστής, οπαδός του ναι. ΠΑΟΚ. Σήμερα θα μας μιλήσει προφανώς για τη σφαγή των Πολωνών στρατιωτικών στο Κατίν. Στο Κατίν. 6,5 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη μέσα στο δάσος. Μάλιστα. Λοιπόν, τις 5 Μαρτίου του 1940, ο Λαβρέντ Μπέρια, επικεφαλής της NKVD,
Λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων, κάτι αντίστοιχο που είναι ο Τσαλτίδης σήμερα. Σε ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά, η κουμπή τελείωσε. Ο Βυθός ήταν κοντά μας. Με έγγραφό του έδωσε την απόφαση να εκτελεστούν 22.000 αξιωματικοί, υπαξιωματικοί του πολεμικού στρατού. Τέτοιο έγγραφο εγώ δεν έχω δώσει ποτέ. 22.000. Κοντά είσαι, κοντεύει. Δεν έχω να σκοτώσω εγώ κόσμο, όχι. Όχι. Είναι λάθος ο παραλληλισμός. Εντάξει, ποδοσφαιρικά το λέω. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά. Δεν θα θες να εξοντώσεις παοξίδες σε ένα δάσος εδώ. Όχι. 22.000. 40.000 όπως είναι άβο. Τέτοιες απάνθρωπες σκέψεις κάνουμε όλοι αυτοί. Άντε πάλι. Κάτι είπε Παύλο. Μία ομάδα, μία πόλη λένε αυτοί. Άρα, σωστό. Άρα η εξόντωση. Θέλουν να φύγουν. Πώς θα ξεκινήσουν. Εμείς όχι. Και ενώ επιχείρησαν να εξοντώσουν και τον Άρη και τον Ηρακλή, πήραν τα παπάκια μας. Και τον υπέγραψε ο Ιβάν Σαββίδη εναντίον των υπολείπων. Ακούστε λέει, ρωτάει, υπέγραψε ο Ιβάν Σαββίδης προγκρόμ εναντίον των υπολείπων. Ουσιαστικά θα πω, Παύλο, ναι. Όταν κάνεις μότο στα ποδητή παντού, μία πόλη, μία ομάδα, αυτό είναι ποδοσφαιρικό προγκρόμ. Ναι, δεν γράφει όμως παρακάτω με ψηλά γράμματα. Αφανίστε τους υπόλοιπους, αλλά μπορούν και μόνοι τους. Κυριούλιδες είμαστε. Μπορούν και μόνοι τους οι υπόλοιποι κυριούλιδες. Ναι. Κάτω από λοιπόν, και κάτι άλλο, Χρύσανθε. Μάριε, με συγχωρείς, ναι. Χρύσανθε. Ναι. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου, άντε για να το θυμάστε. Ναι. Το 1843 ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στον τότε Όθωνα, ναι, να παραχωρήσει σύνταγμα, ναι, και από απόλυτη μοναρχία το Σύνταγμα της Ελλάδος να γίνει συνταγματική μοναρχία. Συνταγματική μοναρχία. Ναι, ξεχνάω τον δρόμο. Έχεις δίκιο. Μα δεν είναι το γεγονός. Το δρόμο ξεχνάω. Θα το θυμάσαι. Μόνο ο Παναγιώτης μου το έχει πει 15 φορές. Ωραία, Παύλο. Υπέροχη παρουσία και σήμερα. Υπέροχη παρουσία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενος. Λοιπόν, Κατίν Ηρακλής, Κατίν πάλι Ηρακλής. Θωμάς Τόντων, οπαδός του Ηρακλείου. Καλημέρα, Θωμά. Εντάξει, άλλο θέλω να πω, μέσα στην κουβέντα που ακούω με τις γραμμές θα σχολιάσω άλλο. Ναι. Εγώ δεν ήμουν σε 13 χτες, αλλά θυμήθηκα τι μας είχε κάνει κάποτε ένας που κανονικά θα πέναν παλέμαχος Ηρακλή, αλλά γλύφει πάω κι αυτούς, σαν τον φίλο μας τον Αντωνόπουλο. Για τον Αντωνόπουλο. Έχει βάλει 50 γκολ με τον Ηρακλή, έχει βάλει 3 με τον Πάου και ραδιοφωνικός παραγωγός, τέλος πάντων. Καταλάβατε, σε ένα μάτσο τον Ιωνικό το 1-1 εκείνο που έπεσε η Καλαμαριά. Α, ο Θανάσης ο Δημόπουλος. Ναι, δεν ξέρω αν είσαι το 13 τότε. Ο Θανάσης, βέβαια, ήμουν. Ο Θανάσης είναι Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Αυτό με τον Πάουκ τώρα πώς προκύπτει τον Θανάση. Προέκυψε κάτι με τον Πάουκ. Μιλάει ποτέ για Ηρακλή ο Θανάσης. Δεν μιλάει ποτέ για Ηρακλή. Αλλά ο Γιάννης ο Αντωνόπουλος, με τον οποίο εγώ κάποια στιγμή είχα βρεθεί και 2 φορές, πήραμε και καφέ και τα λοιπά. Δίπλα τον Ρωμά, στον Κάκτο, στον Κάκτο είσαι. Ναι. Στον Κάκτο πηγαίναμε τότε, μπράβο. Α, έχω και quiz για τον Αντωνόπουλο και ναι, για τον Παναγιώτη. Ο Γιάννης ο Αντωνόπουλος είναι βασικά εθνικός. Άντε πες ότι η καρδιά σου, έτσι, έγινε ασπρόμαυρη. Άντε πες. Ναι. Εντάξει, γιατί να γίνεις μεγάλο κλαμπ είναι εύκολο. Να γίνεις Ολυμπιακός είναι εύκολο. Εθνικός δεν θέλω να γίνεις. Ρε εσύ, Αντωνόπουλο, δεν κάνεις μια αναφορά στον εθνικό. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη, είναι δυνατόν. Και σε ποιο εθνικό έπαιζε, με Κωτίδη, με Ιλούγκα. Και σε εθνικό. Με Μπατσινίλα. Εθνικά, με Γιάννη. Μπατσινίλα δεν πρόλαβε. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι, τον πρόλαβε, τον πρόλαβε. Ναι. Ναι. Εθνικά. Αλλά εντάξει, έφυγε μετά ο Μπατσινίλα. Αυτό ήταν πολύ λίγο. Αλλά Κωτίδη, α πούμε, τον πρόλαβε. Ιλούγκα. Σε εθνικάρα. Σε εθνικά. Με Ξάκη, θεματοφύλακα. Φώτη Παπαδόπουλο, center back. Φώτη στο Περάρα. Με το Μουστάκι. Με το Μουστάκι που ήρθε και σε εμά. Και μετά ξέρει, και μετά πίσω Ηρακλή. Τραπεζικό είναι. Με ποιον είχε έρθει μαζί από μια ομάδα τη Αθήνα ο Αντωνόπουλο στον Πάοκ. Κουίζ για τον Παναγιώτη. Που πέρασε και δεν ακούμπησε ο μπαμπάς του και αυτός center back παιχταράς. Center back. Μαζί με τον Αντωνόπουλο μαζί είχαν. Ναι, πρέπει να ήταν ίδια περίοδο. Δεν παίξανε και ίδιο. Ο δεύτερος δεν έπαιξε εντελώς καθόλου. Δεν θυμάμαι. Παπουλίδης. Παπουλίδης. Από Πανιόνιο. Πανιόνιο. Ούτε το θυμάμαι. Ούτε δεν έπαιξε, πάντα το θυμάσαι. Υπέρ του Λεβαδιακού και κατά του Ηρακλή ψήφισε το 2017 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσα σας ενημερώνει, ο Γιώργος Ματζιούκης. Τώρα το... Εγνωστού αυτό, ναι, ναι, Γιώργο. Μία τελευταία γιατί γραμμή. Η κατά του Άρη δεν ψήφισε ορφανώ τότε που ήταν η διαδικασία. Ωραία. Και τώρα επειδή λέγατε για το ΠΟΚ, περίμενε πριν πάει στην γραμμή, επιλέγατε για το ΠΟΚ. Υπάρχει άρθρο σήμερα στο Λαμπαουτάρι, μπες δέστο. Τότε επί Κοντομινά που ο Άρης πρότεινε το στρατηγό, πώς τον λέγανε, όχι το Μάκη, τον κανονικό του στρατηγό, για πρόεδρο της ΕΠΑΕ. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαζί, ναι, ψηφίσανε κόντρα. Μπράβο, μπράβο, έγινε και θέμα χθες στους αγώνες. Ναι, καλημέρα, πάμε στη γραμμή. Τελευταία για το μισάωρο, έτσι, μην καλείτε άλλη. Τελευταία για το μισάωρο. Επίσης, δεν η ανακοίνωση
Όχι, ανακοίνωση... αλλά λες για το ΠΟ και τα λοιπά, τότε δεν βγήκε να το Sport Vora να γράψουν ενωμένοι κατά του Άρη. Άκουσε από μένα τίποτα να μιλάει. Δεν γράψανε θρίαμβος. Άκουσε από μένα. Από το ΠΟΚ. 80 ώρες μείνανε, αγόρι μου. Λοιπόν. Άστο. 80 ώρες μείνανε για να μισοφαρίσεις το ρεκόρ των 100 χρόνων. Για να φτάσω σχεδόν στους τριπλάσιους τίτλους. Συνέχισε μάλιστα. Όχι, για να φτάσεις στα ίδια πρωταθλήματα. Για τα εισιτήρια, αυτό που είπαμε είναι επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι κάτι δικό μας, εκτίμηση δική μας. Ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τέρμα τα εισιτήρια και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ. Αυτό το μηχάνημα του διαβόλου. Τελευταία γραμμή για το μισάωρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Αδερφέ, καλημέρα. Ο σατανιστής λέει το ίντερνετ μηχάνημα του διαβόλου. Αυτός που βάζει και ακούει τους δίσκους ανάποδα. Στο έστειλα γιατί κάποιος νωρίτερα ακροατής είπε ότι ο Ιβάν δεν ψήφισε ποτέ κατά ομάδας της Θεσσαλονίκης. Όχι, ο Παύλος είπε ότι, το είπε με τη μορφή χιούμορ, δεν έχει βγάλει ο Ιβάν δίωξη με τη μορφή προγκρόμ εναντίον ομάδων της πόλης. Εντάξει, λίγο τραβηγμένο. Διαλόγ. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, holiday στα γαλλικά, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. 3 weeks. Ναι, καλά άκουσες. 3 εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη. Περισσότερα, more δηλαδή, στο dialog.gr. Παναγιώτη, λίγο δεν διαπέψεις, παρακαλώ. Αυτό για τον Owen, τι είπαμε για τον Owen και μου στέλνει στο 97, το βάλε ο Owen. Στο 97 με United City, ο Mike Lowen εναντίον της Liverpool. Με την αντίον της City. Τι για διαιτησία. Τι κουβέντα κάναμε. Μάλλον για διαιτησία. Αλλά δεν κάναμε για αυτό. Που είχε βάλει γκολ τότε μέσα στο Old Trafford και ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή. Και χασικογύλουσαν τότε αυτοί. Άσε τώρα. Για τον Owen λέει άλλο. Καταλαβαίνεις τι πιο. Ο Owen κανονικό γκολ έβαλε ο Mike Lowen. Λοιπόν, τελευταίο break για σήμερα. Δύο μονές προσκλήσεις. Vodka Juniors, Bad Movies αύριο, Λαϊβάρα στον Πολυχώρο Wii στην 3η Σεπτεμβρίου και τέσσερις διπλές για την αυριανή μέρα Παρασκευή του Inedit Festival. Εγώ και ο ίσκιος μου για τον Νίκο Παπάζογλου και ένα σκυλί που το έλεγαν χρήμα με την PJ Harvey. 8 το πρώτο, 10 το δεύτερο και τα 2 στο Olympion. Για πέναλτι μπροστά στο κόπλεϊ ο Γιώργος. Είναι βλάκας, δεν άκουσε τι είπα. Δεκαετία του 80, 8 χρόνια ρε. Δεκαετία, το είπα, έχει, το, δεν άκουσε το παιδί. Πέναλτι, Παναγιώτη, άσε ανοιχτά. Πρώτα τον είπε βλάκα, μετά είπε δεν άκουσε το παιδί, μετά αντιλήφθηκε ότι είναι βλάξο ίδιος. Δεν κατάλαβε. Επί 8 χρόνια. Α, είναι στον αέρα. Στον αέρα είμαστε τόση ώρα. Ναι. Α, αδερφέ, συγγνώμη. Δεν σε εννοούσα βλάκα. Συγγνώμη. Απλά πράγματα, παιδιά. Το τόνισα. Είναι στατιστική από το περιοδικό ή το σουτ ή το μάτς. Δεν είχε δοθεί πέναλτι σε βάρος της Λίβερπουλ μπροστά στο κοπ επί 8 χρόνια τη δεκαετία του 80. Είσαι ένας και μοναδικός να ξέρεις. Δεν υπάρχει σαν και σένα άλλος. Συντρίζεις καλά, ξέρεις. Θα γίνει πάρτι με όσα είπε ο Μαρινάκης στο Real FM, να ξέρεις. Μιλούσε 11 η ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα γίνει πάρτι. Επίσης δεν σχολιάσαμε το παραμικρό για την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις απαντώντας τα πάντα. Έκλεψε τις εντυπώσεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι. Άκουσα σχόλια κόσμου, είδα δεξιά αριστερά, ακουστήκαν, διάβασα. Ναι. Πού είδες, Μάρια? Στην αυγή, στο αυγή.gr. Του χρόνου που θα δοθεί Βόρεια Ήπειρος και θα πάρει πάγκο το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Τζαμουριάς. Τρώει πολύ ξεφωνητό. Είσαι προκλητικός. Δεν έχεις φάει για άλλα κι άλλα, γι' αυτό θα τις φας. Ναι, ρε, πλάκα κάνεις. Δεν κάνεις πλάκα με αυτά. Γίνεται χαμός το μεταξύ. Και το Μαρινάκι. Μπροστινό τον Ιβάν, το ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Το είπε. Ωραία πραγματούδια. Θα έχουμε αύριο κανόνες. Υπεύθυνο είσαι. Ισικό θα βάλω. Είσαι υπεύθυνο. Γλώσσα θα ακούσει μετά. Μόλι πει η επόμενη που θα τον περιλάβει. Είσαι υπεύθυνο. Τι είπε, ότι ο Ιβάν είναι μπροστινό. Έλεγε του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Ότι πήγα να πάρω εγώ το δόλ και τα λοιπά. Μου είπε ο παπά και ήταν έτοιμο του πρωθυπουργού να κάνω αυτά και τέτοια. Έχει λέει ωραία πραγματάκια. Δεν το λέμε εμεί έτσι. Μεταφέρουμε το τι είπε πριν από λίγο στον Νίκο Τζινικολάου. Και τι λένε με τον Νούβαρα, άρα πώς να το μάθεις όλοι πεθάνε. Μισόλυγο, χρήσατε, να τα λύνουμε τα μηνύματα. Βέβαια. Λοιπόν, έχετε ακόμη 24 λεπτά. Βγάλε το λαό, βγάλε το λαό. Θεωρώ ότι είναι πολλά από το χρόνο αυτού του κόσμου.
για να διεκδικήσεις 2 μονές για τη Λαϊβάρα, Vodka Juniors, Bad Movies και 4 διπλές 2 και 2 για τις 2 αυριανές ταινίες. 6-6 σύνολο. Αλλά εμείς δίνουμε για Νίκο Παπάζογλου και PJ Harvey, ταινιάρες και οι 2 αύριο στο Ολύμπιον 8 και 10. 2 διπλές. Έτσι για το φεστιβάλ. FM και όνομα μετεπώνυμο, δίπλα φεστιβάλ, live και τα 2 αποστολή στο 54-526. Κάποιοι βλέπω ότι στέλνετε και για τα 2 συμμετέχετε και καλά κάνετε. Λοιπόν, γραμμές είναι ανοιχτές. Περιμένει ήδη νομίζω ένας φίλος. Καλημέρα. 23-10-287-888. Έλα, Βλαράκο. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, εσύ είσαι. Δεν δέχτηκα να βάλω διευθυντές αρεσκιά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, φίλε, πάμε τη μουσική σου. Τροπή για το σκουίν. Το πρωτάθλημα, φίλε, έχει τόσα παράσιτα όσο η μουσική σου. Καλό! Ωραίο! 80 ώρες μείνανε για να καεί πολύ. Ελπίζω, έλα την κάψεις. Ελπίζω αυτό να μην ακουστεί την Κυριακή. Έλα να την κάψεις. Νέρον 4. Νέρον 4, φίλε μου. Ελπίζω να σεβαστείτε τη μνήμη του Φρέντι Μέρκουρι. Φρέντι ψυχάρα για πάντα πάω κάρα. Ελπίζω να σεβαστείτε κάτι. Καλημέρα, επόμενος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ολυδές. Καλώς τον. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Πάω και Arsenal, ρε φίλε, τι άλλο. Ο no name. Δεν χρειάζεται να μιλήσει, το καταλαβαίνω από τη γραμμή του. Από τη γραμμή, η γραμμή είναι. Ναι, πάμε αγόρι μου. Σακού. Τι έχει γραμμή μου, ρε, στα ψάλι. Ω, φανταστική είναι. Καλά, η αλήθεια δεν είναι πολύ χάλε. Πάμε. We are the champions, my friend. Τουρουρουρου. Τέλος πάντων, Queen, κορυφαίο συγκρότημα στη Stadium Rock, δηλαδή αυτή. Συμφωνώ. Σεβαστείτε το λοιπόν την Κυριακή, ας μην βάλετε αυτό, βάλετε κάτι άλλο. Άντε θα μας πεις εμείς τι θα βάλουμε, ό,τι θέλουμε θα βάλουμε. Ό,τι θέλουμε θα βάλουμε. Αν φορά θα σε δώσουμε. Αυτό πληρώνεις δικαιώματα πλέον γι' αυτό. Ό,τι θέλεις, σε ρούβλια θα τα πάρουν. Αν έχω να πληρώσει δικαιώματα τελείωμε. Έγινε, πληρώνεις δικαιώματα γι' αυτό. Ναι, εντάξει, καλά, δεν τρέπουμε τώρα, δεν έχουμε πάνω. Να πληρώσουμε, λεφτά έχουμε, τι θες τώρα. Ναι, να πληρώσεις. Τι είπε ο κολλητός του Τάγια, του τέτοιου του... Άκου λίγο, διαβάζει ο Χρύσανθος, σκολίασε το τώρα που είσαι στον αέρα. Εγώ δεν μπορώ να γίνω Ιβάν Σαβίδης, ούτε μπροστινός, ούτε λαγός. Το είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από λίγο. Άρε Βαγγέλα, έτσι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης... Καμιά σχέση με Νέα Δημοκρατία. Στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από λίγο. Θα φάει την φάπα του Κούλης. Αυτός που περιμένει να πιω κουμπάρος ο πρωθυπουργός για να τους πει κατηγορίες. Διαπλεκόμενα πράγματα και εσύ. Πάει στο καλό. Μη μου πεις ότι αυτό γίνεται και με άλλους. Όχι. Δηλαδή όσοι έχουν τα κόζια με την κυβέρνηση κάνουν δουλίτσες. Κανείς, εμείς δεν έχουμε τέτοια σχέση. Αυτό φίλε γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν γίνεται στην Ελλάδα. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Νερό στο όνομα του Θοδωρή Ζαχαράκη. Πίνω μετά του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Την Κυριακή θα είστε στη Θεσσαλονίκη ή θα πάτε σε άλλη πόλη. Για να ξέρω. Ο Μαριούλης ο Κυριούλης. Εσύ που θα είσαι. Εσύ που θα είσαι. Στο Λευκό Πύργο θα πει. Ωραία. Όχι, δεν θα έρθω. Θα είμαι στην Παπαναστασίου. Θα έρθεις. Άστε ρε τώρα βρε, καθίστε εκεί πέρα που είστε. Εμείς θα ζήσουμε κάτι που δεν θα ζήσεις εσύ ποτέ στη ζωή σου, ακόμα και να σου χαλάτε ρε φίλε. Φίλε, έχω πάρει τόσα πρωταθλήματα στο μπάσκετ που βαρέθηκα. Άσε το μπάσκετ. Σταμάτησα να τα παίρνω. Σταμάτησα. Τι. Άφησε τον Παναθηναϊκό. Πάρε και εσύ ρε Παναθηναϊκό. Πάρε και εσύ ρε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός. Αφού άφησες Γιαννάκη και Γκάλι να κατέβουν στην Αθήνα. Σήμερα θα παίξει Μαυροπάνος, να ξέρετε. Ναι, παίζει, το άκουσα αυτό. Μα παίζει ο Μαυροπάνος, ναι. Δεν παίζει ο Σοκράτης, ε. Δεν πάει να παίξει και ο Μαυροκώστας. Από αυτό το καδρόνι που στάφει, πιστεύω και... Τι να πω, ποιο νύχτε, ο Δελιζήσης είναι καλύτερος. Και δεν, θέλω να προσβάλλω το Δελιζήσης στην κρίση με τον Μουστάφη. Ναι. Ελπίζω να με συγχωρέσει το παιδί μου. Σε σχέση με τον? Σε σχέση με ποιον? Με αυτόν. Με τον Μουστάφη, ρε. Με αυτόν. Α, με τον Μουστάφη, ναι. Με αυτόν! Οι γυναίκες βλέπει ο Τσαλτίδης, θα ξέρετε. Με αυτόν είναι Κατερίνα, ρε. Κατερινάκη. Ο Χρύσανθος είναι της ζωής στα ράκη. Για να πάρω, ρε, φίλε. Ο Μουστάφη... Σήμερα το παιχνίδι είναι 2-1 και εσύ στην Νάπολη θα μας βγει ψυχή εδώ θα περάσει. Η Νάπολη. Μακάρι, η Νάπολη. Μακάρι, αγόρι μου έγινε. Κλείσε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα αυτή, ρε φίλε. Άλλος ένας. Χρήσατε, να διαβάσουμε 2 μηνύματα τα χρωστάμε. Ναι, για μέσα μετά. Τώρα, Ο 123 που είπε για τον κύριο Βασίλη. Είστε φανταστικός, ναι. Κάτι τέτοιο. Ποιο, 123. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Βασίλη. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Βασίλη τον 123 αυτό και άλλο ένα χρωστάμε το 164. Λέει, Νταλσίμ, μάλλον πρέπει να παίρνεις μεγαλύτερη ποσότητα μουρουνέλαιο. Για... Τι είναι παιδιά αυτό. Το 164 στέλνει. Ναι. Έχει γίνει μουρουνέλαιο. Μία από τις ασυναρτησίες του 164. Τι είναι το Νταλσίμ, συγγνώμη, αυτή την έχεις φίλη. Α, είναι τη διαφήμιση.
Ωραίο, ωραίο. Υποκλίνομαι. Μου ζήτησε να τη στηρίξω. Λίγο θυμίζει, είναι πολύ πιο ωραία μία που την έχει φίλη, Αριανάκη Άρρωστο. Με την οποία ήμουν ερωτευμένο για του 80. Και εγώ και όλη η πόλη. Α, την τέτοια λες. Και τα είχε με Αριανό. Την Κιμ Μπάστιζερ λες. Όχι. Α, αυτή η άλλη. Αυτή είναι η Έφη. Η Έφη. Η Έφη δεν είναι Άρης. Τίποτα δεν είναι η Έφη. Δεν το λέω, μήπως. Παντρεύτηκε, έχει δύο παιδιά. Η Κιμ Μπέσιντζερ του Δε Λα Σάλα. Και της Σαλονίκης. Ινδιάνικη δεν ρίζεσαι η Κιμ, να ξέρεις. Πανέμορφη η Έφη. Ναι. Ναι, ναι, Μαρία. Διάλεξε ρε. Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Γραμμή, καλημέρα. Πάμε και δεν μου πάρω. Καλημέρα. Τι είναι αυτά, ρε. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Το μιλάω, τι κάνουμε. Καλά, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Γιάννης από Πειραιά. Γιάννης Πειραιώτης, ναι. Νικητής Πειραιάς. Οπαδός του. Ορίστε. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Πάμε, ρε Γιάννη, πάμε επιτέλους. Τότεναμ και αντιλίβερπουλ, άρρωστος αντιλίβερπουλ. Από σήμερα είσαι αδερφός. Μάρε, τι γίνεται. Αδερφός εσύ εδώ και πάρα πολύ καιρό που σε ακούω. Ας τον ακουστεί. Ας τον ακουστεί. Αηδιάζω τη Λίβερπουλ. Και. Μεγάλη επιτυχία η χθεσινή της Τοτεναμάρας. Εννοείται. Πάμε τώρα δυνατά να χάσουμε από τη City στο πρωτάθλημα και να νικήσει η City την Τετάρτη τη United για να μην το σηκώσουν αυτοί. Μπράβο. Μπράβο. Χάνεις εσύ την Κυριακή, είσαι αδερφός. Όπως έκανε ο Ολυμπιακός στα Φιλαδέλφια. Μπράβο. Χάνει. Με ανοιχτά τα πόδια. Μπράβο. Με τα πόδια ανοιχτά έτσι. Μπράβο. Φίλε από τον Πάοκ, α μην μιλάει. Μπράβο, μπράβο. Μαζί στα Φιλαδέλφια με τα αδελφιά και του Τσαϊκτζίδε. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, χαιρετίσματα. Να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω το εξή. Ότι η ιστορία της Liverpool είναι πολύ μαύρη λόγω Χέιζελ. Οποιαδήποτε ομάδα άλλη αν τα έκανε αυτά θα είχε διαγραφεί από τον παγκόσμιο χάρτη. Συμφωνείς? Όχι. Έχει γίνει μεγάλο θέμα γι' αυτό. Άστο. Έχω φάει κυνήγι εγώ. Εντάξει, η αλήθεια δεν είναι αυτή όμως. Έχεις παρατηρήσει κάτι? Παίξουμε κυνήγι το Παναγιώτη. Το λένε αυτό. Το έχουν γράψει σε φανζίνο οπαδοί όλων των ομάδων. Έχεις παρατηρήσει κάτι? Και στα δύο που υπάρχουν άπειροι νεκροί τα γεγονότα, και Χέιζελ και Χίλσμπορο, υπάρχει, ξέρεις, είναι τραγωδία. Που είναι τραγωδία. Αλλά δεν υπάρχει, αποφύγεται κάτι άλλο. Γιατί το ένα ειδικά είναι φωνική ενέργεια, έτσι. Το ένα είναι φωνική ενέργεια. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Γιάννη, αν επιτρέπετε, ποια περιοχή του Πειραιά? Στα Μανιάτικα μένω. Α, στα Μανιάτικα. Εθνικοκρατούμενο, ναι. Μπράβο. Ωραίο. Εθνικοκρατούμενο, όλη η εθνική είναι εκεί. Εθνική δεν υπάρχουν, παιδιά. Κάνα δύο-τρεις είναι, παιδιά. Αφήστε αυτό. Καστέλα. Καστέλα είναι πολύ εθνικό. Ήτανε. Καστέλα έχει λίγο, αλλά είναι ύδεφος εξαφάνιση. Ναι, και καλή πόλη. Και καλή πόλη. Είστε πολύ καλή. Ναι, εντάξει, κολοκύθια. Τι ήθελα να πω κάτι άλλο. Για τη μαρμίτα, γίνει χάλια. Είναι άθλια η μαρμίτα, δεν βλέπετε πια. Η μαρμίτα, έχει πέσει στο Ραπτόπουλο αυτό, ρε. Τι να κάνω, ρε Γιάννη. Ναι, εντάξει, επειδή δεν θέλω να βγει στο Ραπτόπουλο, μόνο σε ένα ακούω. Απλά θέλω να πω ένα παράπονο. Γιάννη, μόνο αυτό. Το παίρνει ο Πάοκ φέτος το πρωτάθλημα δίκαια, τι πιστεύει? Ναι, ναι, δίκαια, δεν το συζητάμε αυτό πράγμα τώρα. Εντάξει, άλλο πλάκα, άλλο τα σοβαρά. Είσαι πολύ καλός. Μπράβο. Ωραίος, σε αποπείρα στην αρχή. Μπράβο. Να σε καλά, παλικάρι, μας ακούμε πιο συχνά. Πολύ συχνά. Επόμενη γραμμή. Ωραίο, Τζον. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Πάγω στο αίμα σου, Μπάρι. Πάγω στο αίμα σου. Που είπε Ολυμπιακά και τώρα αυτό το πράγμα, Πάμε στην γραμμή τώρα. Πάμε στην γραμμή. Αυτό είναι κλασική περίπτωση που του λες γιατί πιστεύεις να πει κάτι και λέει κάτι άλλο. Όχι. Αυτό περίμενα. Μάρι, τι γίνεται εδώ? Γι' αυτό το ρώτησε εσύ. Για να πει αυτό το περίμενα. Μάρι, εδώ τι γίνεται? Δεν υπάρχει. Κυρικό, σου ζητάω χίλια συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα μιλάμε. Πάμε, κύριε Κώστα. Έχουμε αποτρεχθεί. Δέχομαι συγχαρητήρια για την ομάδα μου. Την Τότεναμ. Τότεναμ, ναι. Α, μπράβο. Μπράβο, έφτασε την θέμη τελικά. Α, μπράβο. Σε παραδέχομαι. Τώρα υπάρχει στόχο. Δεν ξέρω τώρα με τον Άγιαξ αν παίζει ο Κέιν. Ο Κέιν πάει. Μπορεί να παίξει τελικό, αν πάνε. Μπορεί να. Τι λες, ρε. Τι λες. Πάει σεζόν για τον Κέιν. Θα το παλέψουν, λέει, αν πάνε τελικό, μήπως μπορέσει και προλάβει. Αν γίνει. Βασικά τέλος της σεζόν. Δεν πειράζει, δεν είναι ρε παιδί μου. Αν είναι στον πάγκο στον τελικό, στον πάγκο θα είναι το θαύμα του. Θα πάρουν το ρίσκο του αιώνα. Ένα αυτό. Για τον Άγιαξ αυτόν, καμία αγγλική ομάδα δεν έχει ανάγκη κανένα gain. Μη σε παρασύρει το μάτς με τη Juventus που είναι πρώτον Ιταλοί βλάκες και δεύτερον γέροι πιο πολύ. Πάντως ο τελικός του Champions League είναι φέτος Ιούνιο. Κυριακός θα πάει τότε με τη Liverpool, δεν θα χορτάρεις φάπες. Μια από τον Πάο και τον Μάιο, μια με τη Liverpool τον Ιούνιο. Τι πράγμα. Μαρία, ναι. Είδα τη σύζυγο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει πρόβλημα. Με την Glenn Close. Ωραίο, εντάξει. Εγώ νόμιζα τη σύζυγο του Μάριου. Ρεσιτάλ ηθοποιίας, αλλά είχε δίπλα της τον Jonathan Price. Ναι, το ξέρω, ναι. Το είδα. Ναι. Δεν μου συγκινεί αυτό. Από το που είδα το τρέλ και αυτά που διάβασα δεν με συγκινεί. Δεν ξέρω. Άσε τη διάβαση μου. Εγώ όποτε διάβαζα, αντίθετα μου πιένανε. Δεν με τραβάει. Δεν με τραβάει. Δεν το τη διάβασα. Δεν με τραβάει. Εμένα με τραβάει.
έχω πάει σε ταινίες που πήρανε μισό αστέρι. Μισό αστέρι και πείτε μου. Άλλο, αυτή δεν με τραβάει, δεν θέλω. Καλά κάνεις, εντάξει. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι την αδικήσαν που δεν την δώσαν πρώτο γυναικείο ρόλο. Έχει πει κάτι Αθήνα. Και δώσαν την άλλη φοράδα. Τη φοράδα. Με τα καπούλια. Ποια φοβάρα, ποια είπε φοράδα. Αυτή τη φοράδα με τα καπούλια. Τι πράγμα είναι εσύ. Στου λάθη μου την ταινία. Που έβαλε 30 κιλά για να ερμηνεύσει το ρόλο. Την Ελή Βόλμαν. Και εμείς τα βάλαμε χωρίς ρόλο. Κρατάω για Τότεναμ, βάλε το σπίτι σου στοίχημα με τον Άγιαξ, είναι κατούριμα. Όχι απλά καλαμπούρι, κατούριμα. Και αυτό μου είπε που τα λες να σε δύο δώσω μια σφαλιάρα. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ασούρισε. Παιδιά, προλαβαίνουμε άνετα δύο ακόμη γραμμές. Ακόμη δύο γραμμές άνετα. 2310-287-888. Αυτή είναι η απέριο. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Τι, ποιο? Η Αθηναή Νέγκα δεν το ήξερα. 15 χρόνια μικρότερο άντρα έχει. Ναι. Άλλο αυτό. Α, νομίζω αυτό ήθελα να πει. Είναι η... Δεν το ήξερα στο τρίγωγο. Η κόρη του Χρήστου Νέγκα. Δεν το ήξερα. Στο λόγο. Σ' αρέσει η Αθηναή. Ναι, και τη Γιώτα Νέγκα. Σαν γυναίκα. Έχει πολύ τύπο, υποκλίνομαι. Και τη Γιώτα Νέγκα. Δεν μου αρέσει. Η Γιώτα Νέγκα. Έχει μια πολύ μεγάλη ηρεμία στο λόγο τη. Έχει πολύ τύπο. Έχει τύπο. Ιδιαίτερο στυλ. Η Γιώτα Νέγκα τι σχέση έχει με την. Καμία. Πού το ξέρεις? Από όσο ξέρω, καμία. Πώς γνωρίζουμε. Ατόφια λαϊκή φωνή. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Μεγάλου Αλεξάνδρου, 16 Σταυρούπολη. Έτσι. Πίσω ακριβώς από τη Μονή Λαζαριστών. Σωστά μιλάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Ναι. Και επειδή έχουμε σαρακοστή. Ναι. Ποικιλία και συνιστήσιμα μπέργκερ. Όπως φαλάφελ 4. Φαλάφελ μπέργκερ. Βέτζι μπέργκερ. Καβούρι μπέργκερ. Και άλλα. Να πάτε μια βόλτα από εκεί, να πείτε στον Νίκο ότι ακούτε Τρόικα. Και άμα πείτε στον Νίκο ότι ακούτε Τρόικα, θα σας βγάλει την καλύτερη μπιφτεκάρα. Άντε, ωραία, θα πάω. Εσύ πες ότι κάνεις την Τρόικα. Μα με ακούω. Χαζέ. Μήνυμα του 164. Όσο πλησιάζει η Κυριακή, φεύγω για άλλη διάσταση. Μην εκεί. 79 ώρες και 53 λεπτά. Κακομοίρη. Δευτέρα, εγώ εννοείται έτσι. Στον καλό για μας γράφεις. Εδώ. Εκεί έξω θα είναι τρέμουμε. Μεγάλη Δευτέρα. Δεν θέλω είναι να λουφάρω. Μεγάλη Δευτέρα. Θα καθίσουμε εδώ πέρα. Δεν θα πούμε τίποτα. Εμείς είμαστε καθολικοί. Εγώ, αν ήμουν Ηρακλής και το είπε ο Ηρακλής, θα ζητούσα και από τους δύο ευγενικά να μην έρθετε. Μουσουλμάνοι. Να μην έρθουν όμως άμα είναι όλη τη βδομάδα. Εγώ θα καθίσω έξω. Δεν το κάνω. Μην πείτε ότι ο Ασλαμάς λουφάρει. Θα σου βάλω και την πορεία το ένα πόδι. Θα είμαι εκεί έξω. Άστον να κάνει μόνο του να κάνει ωραία εκπομπή. Ας το τη χαλάσεις. Δεν χαλάσεις. Το θεωρώ αλφαίρος. Αποφασίστε παιδιά. Είναι αλήθεια. Ό,τι θέλετε. Αλήτης δεν είμαι. Όταν γκρεμιστεί του μπάρα. Ό,τι θέλει. Αλήτη μη πες μια βράδια. Η μέρα είναι του Παναγιώτη. Κάτι λέει για βέλη. Τι λέει κάτι λέει και για βέλη. Άννα Μαρία. Ρε Σιμή, βάζει τα site λίγο. Κάτσε λίγο να το κάνει μήνυμα. Ποια site μου έχει κάνει. Δίνει χτυπήματα στο όλο μπαρα το Άρης. Κατάλαβες. Ρε Χρυσάδε. Τι ωραία τελευταία δεκάλεπτο. Μπράβο. Πολλά που μιλάμε. Να βλέπουμε. Κοιτάμε. Να ξαναβαλώ. Το Dalsim, τι είναι ρε 164, εξαλτάρει τελείως. Ωραίο, ας μην μου το εξηγείς, Αυτά για Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Παιδιά, λογικά, μέσα στην επόμενη εκπομπή θα σκάσει η είδηση για το αν περάσουν και η City και η Tottenham στον επόμενο γύρο. Συγγνώμη, την ίδια μέρα με τελική. 30 του μηνός λέει. Νομίζω ναι. Γιατί ρε το κάνουν έτσι. Για να, είναι, να εισαπέχουν ίδια ημέρες ξεκούρασης. Γιατί να μην το κάνουν. Γιατί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρω εγώ ρε Παναγιώτο, δες μου. Α, τα γκολ. Πάρε, φίλος είσαι, στο Θόδωρο Θοδωρίδη. Σήμερα ζωντανά. Α, φίλοι του Ηρακλή. Σήμερα, 6 ώρα Ιβανόφιο. Μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Στο Ιβανόφιο. Θυμήθηκε τον μπάσκετ. Ηρακλής. Χωρίς Ίγκραμ. Υποκράτης Παπαδόπουλος. Μεγάλο παιχνίδι. Ηρακλής Υποκράτης Παπαδόπουλος. Να πω χίλια μπράβο. Η εικόνα είναι κάτι παραπάνω από συγκινητική. Στιβ Μπάρτ. Αναστασία σήμερα βλέπω από μέσα. Άντε πάλι, Αναστασία. Στηρίζει. Στηρίζει ο Μάρης. Θα σε στηρίξει, λέει. Αυτά που έβλεπες. Ναι, αυτά που έβλεπα. Αυτά που έβλεπες. Έτσι. Εφτά είναι η παραγωγή. Μπράβο, κοπέλα. Στους δύο οπαδούς του ΑΟ Τρικάλων 1963. Ολομόνα Σίτους σε μία θάλασσα από ηλιόλουστα στα πορτοκαλί καθίσματα. Και εγώ νόμιζα από λαό του Ηρακλή. Δεν θα ξεκομίσει η Παναγίτσα μου. Χίλια μπράβο, ρε παιδιά. Τώρα τι είσαι. Μπράβο. Γραμμή. Όχι, πάμε, γραμμή. Μαζί είσαι εδώ, Μάριε. Ναι, κινδυνεύει ο Ηρακλής. Ναι, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα φίλε. Κόσμο από τα Τρίκαλα. Α, ο εγκληματίας του Κατίν. Γεια σου Κότσο. Πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Κώστα. Γεια σου Κώστα. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Πάμε, Κώστα μου. Τυχαίο που τον έβγαλε σήμερα. Τυχαίο, τι έκανα. Που έβγαλε. Χτες βγήκε η απόφαση για να δικαστεί ο κύριος πρόεδρος. Ναι.
και σήμερα ήταν συνέντευξη. Ναι, εντάξει, τα προγραμματισμένα. Η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη 5 μέρες πριν. Είναι 15 μέρες πριν. Από τόσους μήνες, γιατί δεν ήταν προγραμματισμένη και σήμερα είναι. Είχε ανακοινωθεί πριν 10 μέρες. Εγώ το ήξερα 5 μέρες πριν. Με τόσα που εκκρεμούν εις βάρος του, ένα να είχε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ένα από αυτά να είχε. Τι εκκρεμούν εις βάρος του, τι εκκρεμούν εις βάρος του, ρε φίλε. Αυτό είναι που εκκρεμούν. Εγώ μπαίνω σε site και διαβάζω, ρε φίλε. Αυτό εκκρεμεί, δεν εκκρεμεί κάτι άλλο. Αυτό εκκρεμεί. Το Νουρουάν δεν εκκρεμεί, ε. Δεν είναι κατηγορία. Μην λες βλακίες στον αέρα. Δεν εγώ είναι. Να λέω βλακίες. Μα δεν υπάρχει εμπλοκή του στον Νουρουάν. Δεν λέω βλακίες. Διαβάζω τι γράφεται. Δεν έχει εμπλοκή δικαστική ως πρόσωπο αυτός. Δεν έχει. Άλλο τι μπορούμε να σκεφτεί ο καθένας μας και ορθώς το σκεφτόμαστε ενδεχομένως, αλλά δεν έχει δικαστική εμπλοκή. Τρελό θέλεις να με βγάλεις δηλαδή. Έχει, είναι τέτοιο, δικάζεται αυτός, είναι σε δίκη, έχει δίωξη. Εντάξει, τότε πάμε στη λογική ότι ένα ακυβέρνητο καράβι, είμαστε Κώστα, μισό λεπτό. Υπάρχει δίωξη, μιλάμε στο ραδιόφωνο. Που κλείνουν τα αυτιά, το στόμα και τα μάτια. Ρε Κώστα, καταλαβαίνεις. Εγώ αυτό λέω. Υπάρχει δίωξη. Αν υπήρχε δίωξη να το πεις ότι εκκρεμεί. Μα δεν υπάρχει αφού για τον συγκεκριμένο. Όταν υπάρξει, αν υπάρξει, να το πούμε βεβαίως. Αλλά μην λέμε στο ραδιόφωνο, μην μας φέρει σε δυσκολίες. Άστο Κώστα, δεν πειράζει. Άκου τον Ολυμπιακάκια μας που πει δίκαια παίρνω, πάω το πρωτάθλημα. Έτσι, το είπε, το ξεστόμισε. Καλά, τι έπει το παιδί, όχι, εμένα άλλο με πειράζει, φιλαράκι. Αυτό σήμερα βγήκε, βγήκε και αναφερόταν στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ποιος? Ο οποίος δεν έχει τίποτα εις βάρος του να... Ας απαντήσω, πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ας απαντήσω, Ιβάν. Ρε, σιγά μην απαντήσουμε, ρε. Άσε, ρε, απαξίωση. Σιγά μην απαντήσουμε, ρε. Σιγά μην απαντήσουμε, να πούμε. Σε αυτούς εδώ τους τύπους που τόσα χρόνια, να πούμε, λιμενόταν τα μυαλά μας και τις ψυχές μας σοβαρά. Μιλάς τώρα. Μπράβο. Μη σου χαλά την εβδομάδα, αγόρι μου. 79 ώρες μείνανε. Τι πίστη να πούμε. 5 ώρες κάτσαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο. 5 ώρες να πούμε και για να έρθει να πούμε το κήτος με το ζόρι να πούμε εκείνος εκεί ο Καράπαπας. Έχει χάσει κιλά. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις. Κλείστο. Δεν θα βρίζετε. Κλείστο. Δεν θα βρίζετε και δεν θα χαρακτηρίζετε. Παιδιά, τέλος. Βγάζουμε τελείως. Μην αναργήσουμε σήμερα. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό ο Βόλος. Ναι, ο τέτοιος, ο Γυνιακός. Τώρα με τον Ηρακλή πιστεύω θα γίνει το ανάποδο. 3-1 ο διπλό τελικό ο ημίχρονο. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε νικητές για να αποχωρήσουμε, να πάρει και το χρόνο στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη και Αναστασία Λάμδα που ήταν μαζί μας για τα τελευταία 2 λεπτά. Δίνουμε τους νικητές. ΠΑΟΚ δεν είχαμε σήμερα. Inedit Festival. Πηγαίνουν οι Νικόλαος Φωτιάδης και Δημήτρης Σωροπίδης στην ταινία του Νίκου Παπάζογλου. Νικόλαος Φωτιάδης και Δημήτρης Σωροπίδης. Και στις PJ Harvey μία έστειλε μόνο, η χαρά η Μόσχου και πηγαίνει, έτσι. Πολύ πολύ ντοκιμαντέρ. A Dog Called Money. Χαρά Μόσχου. Πάμε τώρα στο Live Vodka Juniors, Τάκης Βουρλής και Χαρά Μόσχου. Τάκης Βουρλής και Χαρά Μόσχου που έστειλε το... και για τα δύο. Καλά να περάσει. Είναι offside το γκολ σου. Όχι. Είσαι σίγουρος. Όχι, βρε. Ποιο offside είναι αυτό. Να δούμε τι κάνει ο Λουκίνας τώρα. Περίμενε. Το, κα... ποιος το δείχνει. Να το. Ο Γιαμπάρης. Ο Γιαμπάρης, ναι. Κάπου δείχνει. Δείχνει αυτό που τον έβριζε. Δείχνει έτσι. Σε αυτό που τον έβριζε. Αυτό ωραίο. Περίμενε λίγο. Α το λέω, το κόβει. Α τον Ηρακλή. Α το σταματάει εκεί η τέτοια. Περίμενε λίγο να το δω. Θα βγει το φάουλ. Κεφαλιά ψαράκι. Λίγο offside μου φαίνεται. Όχι, βρε, κινείται μαζί με τον άλλον. Με τον τελευταίο παίκτη μαζί κινούνται. Παναγιώτη, για δες το και εσύ, φίλε. Με τον τελευταίο παίκτη μαζί κινούνται. Είναι offside. Με περίμενε. Μάριε! Και με ποιον κινείται. Δες τον που είναι. Με αυτόν. Περίμενε η μπάλα. Με αυτόν εδώ. Με αυτόν. Μπροστά είναι. Εδώ δε. Μπροστά, offside. Από εδώ που το λέτε, φίλε. Offside, μπροστά. Με διαγωνία κάτω. Εσύ πώς έλεγε τις μπουρδες που έλεγε. Εντάξει. Αύριο προσκλήσεις για Σοκράτη Μάλαμα, για Inedit Festival και ίσως και για παιδικό θέατρο, έτσι. Σοκράτη Μάλαμα, Inedit και για παιδικό θέατρο. Αυτά. Τα λέμε αύριο με το καλό, παιδιά. Από Τρόικα, να είστε καλά, keep on bloody rocking.